Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Είναι ο κύριος Γιώργος Καραμέρος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, κύριε Καραμέρος. Είναι ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, συνάδελφος δημοσιογράφος και ο καθηγητής, ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος. Καλησπέρα και στους τρεις. Αν μου πούν τα παιδιά ότι είμαστε έτοιμοι με τηλεφωνική σύνδεση, την οποία έχουμε πει. Σε λίγο θα έχουμε τηλεφωνικά τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, προκειμένου να συζητήσουμε αυτή την ιστορία με τα νοσοκομεία. Για τα απογευματινά χειρουργεία, όπου κάποιοι πρέπει να πληρώνουν κάποια λεφτά. Είχαμε και μια συζήτηση μαζί του το πρωί στο Talk Radio, προκειμένου να το συζητήσουμε. Είπε ότι είναι πολύ φιλολαϊκό το μέτρο. Έτσι το χαρακτήρισε ο ίδιος δηλαδή. Σκέφτηκα, μια και είστε εδώ απόψε κι εσείς, να κάνουμε μια συζήτηση για το θέμα αυτό, αφού μας εξηγήσει περί τίνος πρόκειται ο ίδιος, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Να πάμε στο θέμα για το οποίο εγώ σας κάλεσα σήμερα. Και το θέμα για το οποίο σας κάλεσα σήμερα αφορά τις καταλήψεις και τα πανεπιστήμια. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα που δεν αφορά μόνο τους φοιτητές, αφορά οικογένειες, γονείς, αλλά και τις γενιές που έρχονται. Γιατί και έχω την αίσθηση ότι, όπως λέμε στη δημοσιογραφία, και ο κύριος Καραμέρος το ξέρει και ο κύριος Μαρκόπουλος το ξέρει, ότι ενδιαφέρει τους πολλούς έχει αξία και αυτό ενδιαφέρει, φαντάζομαι, όλο τον κόσμο. Δεν είναι απλό πράγμα τα πανεπιστήμια. Κάποιοι που δεν έχουν τα παιδιά τους τώρα ήδη στα πανεπιστήμια ή πάνε στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο, ίσως να μην πολύ ενδιαφέρονται, αλλά όμως θα τα βρουν μπροστά τους αυτά, όπως τα βρήκαμε κι εμείς σε άλλες εποχές, πιο δύσκολες βέβαια. Έτσι. Θα τα βρουν τα κόμματα στις εκλογές, επιτρέψτε μου να πω. Ναι. Νομίζω είναι ένας από τους τρεις λόγους που βλέπουμε την ενίσχυση των ακραίων δεξιών κομμάτων. Ναι. Εναντίον της κοινωνίας, στην κατάλυση της ευνομίας, ευταξίας κτλ. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τον κύριο Καραμέρο και την αξιωματική αντιπολίτευση, αν μου επιτρέπετε και οι υπόλοιποι. Ανδρέα, μπορεί να παρεμβαίνει στη συζήτηση όποια στιγμή θέλει. Δεν θα σου δίνω εγώ το λόγο. Θα κάνει τι ερωτήσει σου και τι παρατηρήσει σου. Όπως και για τον κύριο καθηγητή ισχύει αυτό. Κύριε Καραμέρο, έχουμε αυτές τις καταλήψεις. Καταλήψεις που κάνουν οι φοιτητές, οι οποίοι αντιδρούν στο νομοσχέδιο που δεν έχουμε δει ακόμα όμως. Ένα νομοσχέδιο που θα φέρει, όσον είπε ο κύριος Πυρακάκης, η κυβέρνηση δηλαδή, το Υπουργείο Παιδείας, για τα μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά πανεπιστήμια. Πέστε τα ιδιωτικά, δεν με πειράζει, πέστε τα όπως νομίζετε. Να ξεκινήσουμε πριν πάμε ζήτηση με τον κύριο Γεωργιάδη. Βεβαίως. Λοιπόν, το θέμα μας είναι αυτό, αλλά μιας και το είπα και στην αρχή, παρακαλέσαμε τον κύριο Γεωργιάδη, δεν μπορούσε να είναι εδώ φυσικά, αλλά τηλεφωνικά τουλάχιστον να μας εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί με αυτό που είπε για τα απογευματινά χειρουργεία και να πληρώνουν οι πολίτες για να κάνουν πιο γρήγορα το χειρουργείο τους. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Χαρδί. Καλησπέρα και στους υπόλοιπους καλεσμένους, να τους βλέπω ποιοι είναι και στους διαθέτες. Να σας πω ότι είναι ο κύριος Μαρκόπουλος, ο κύριος Καραμέρος, ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος και ο καθηγητής ο κύριος Διαμαντόπουλος. Λοιπόν, πολύ ωραία. Τα χαιρετήματά μου. Ωραία. Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε τι ακριβώς, γιατί δεν θέλουμε να υπάρξουν παραξηγήσεις, για να σχολιάσουμε εδώ από τους καλεσμένους, τι ακριβώς είναι αυτό που θεσπίζεται για τα απογευματινά χειρουργεία. Θεσπίζουμε μία ιδέα που εφαρμόζεται ήδη σε πάρα πολλές χώρες, που συζητείται εφαρμόζεται στην Ελλάδα καμιά εικοσαριά χρόνια και που ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί. Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα χειρουργεία, τα τακτικά χειρουργεία, μιλάμε πάντα, δεν μιλάμε για τα επίγοντα, έτσι. Λειτουργούν μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ένα χειρουργείο τελειώσει μία-μία μισή ώρα, δεν μπαίνει επόμενο χειρουργείο. Από τις 3 το μεσημέρι και μετά, όλα τα χειρουργεία όλων των νοσοκομείων όλης της χώρας είναι κλειστά, είναι άδεια. Ταυτόχρονα έχουμε 91.000 εκκρεμείς χειρουργικές επεμβάσεις στα τακτικά μας χειρουργεία. Έχουμε 91.000 ανθρώπους που περιμένουν κάποιοι από κάποιους μήνες έως και κάποια χρόνια. Ποια είναι τώρα η ιδέα? Θα δώσουμε το δικαίωμα ανακλινική. Έχει σημασία αυτό που σας λέω. Γιατί θα βάλουμε ως απαράβατο όρο ότι για να μπορεί μια κλινική να λειτουργήσει απογευματινά ιατρία θα πρέπει να συνεχίσει να έχει στα πρωινά την παραγωγή των χειρουργείων που είχε όλο μέχρι σήμερα. Δηλαδή αν πάει να μειώσει τα χειρουργεία το πρωί υπέρ των απογευματινών, δεν θα μπορεί να κάνει απογευματινά χειρουργεία. Καταλάβαμε, ναι. Τώρα, στα απογευματινά χειρουργεία θα πηγαίνουν εκείνοι που θέλουν.
Εκείνοι που θέλουν να κλείνουν ραντεβού να πάρουν το διαγνωστικό. Όχι, εκείνοι που θέλουν, να χειρουργηθούν πιο γρήγορα από τη σειρά που καθορίζεται από τις κλινικές. Όλοι θέλουν να χειρουργηθούν πιο γρήγορα. Mm. Είναι αυτοί που θέλουν και μπορούν να πληρώσουν, για να είμαστε απολύτως ακριβείς. Αυτοί λοιπόν που θέλουν να πάνε γρηγορότερα και έχουν να πληρώσουν τη συμμετοχή τους στο χειρουργείο, καταράκτη, αρθροπλαστική, ολοδεκτομή κτλ., θα πηγαίνουν και θα κλείνουν ραντεβού με την κλινική που επιθυμούν το απόγευμα. Τα χρήματά τους θα μοιράζονται. Ο τιμοκατάλογος ποιος είναι, κύριε Υπουργέ? Πώς θα καθορίζονται οι τιμές? Οι τιμές, ο τιμοκατάλογος, πώς θα είναι? Όλες οι επεμβατικές πράξεις στα δημόσια νοσοκομεία είναι καθορισμένες ήδη από τα λεγόμενα ΚΕΝ. Δηλαδή ξέρουμε ακριβώς πόσο πρέπει να πληρώνουμε για ένα καταράκτη, πόσο πρέπει να πληρώνουμε για μια χοντεκτομή, πόσο πρέπει να πληρώνουμε για μια αρθροπλαστική, γόνατου, ισχύου κτλ. Αυτά είναι καθορισμένα, δεν τα καθορίζω εγώ τώρα. Έχουν γίνει και πολλά χρόνια αυτές οι τιμολογήσεις. Κύριε Γεωργιά, να ρωτήσω. Βάσει αυτών των τιμολογήσεων θα πληρώνει ο ΟΠΗ τη δική του συμμετοχή. Μισό λεπτό. Εφόσον είναι ασφαλισμένος ο ΟΠΗ και ο ασφαλισμένος τη συμμετοχή. Ο συνάδελφος, ο Ανδρέας ο Παπαδόπουλος, θέλει να σας κάνει μια ερώτηση, παρακαλώ. Δεδομένου ότι ο Πρωθυπουργός έλεγε και πριν από τις εκλογές ότι η δημόσια υγεία είναι το κομμάτι που θα είναι το μεγάλο στοίχημα για την τρέχουσα τετραετία. Δεν έχει το κράτος δυνατότητα από τα οικονομικά του, ή δεν θα έπρεπε να έχει δυνατότητα αυτό που λέτε να ισχύει ό,τι και για το πρωί? Να είναι δημόσια υγεία και το απόγευμα. Να γίνονται δημόσια τα χειρουργεία και το απόγευμα. Μα δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Γιατί για να το κάνει αυτό το κράτος να διπλασιάσει το μισθό των γιατρών, των νοσηλευτών και των αναισθησιολόγων και όλων. Προφανώς το κράτος, κύριε Παδόπουλε, δεν μπορεί να διπλασιάσει το μισθό, το καταλαβαίνετε. Μην λέμε κάτι που είναι αυτονόητο. Αν μπορούσε το κράτος να κάνει κάτι που δεν το έχει κάνει, πιστεύετε, όλα αυτά τα χρόνια? Προφανώς δεν μπορεί. Είναι αυτονόητη η απάντηση ό,τι μας. Λοιπόν, επαναρχόμαστε. Θα πηγαίνει λοιπόν ο ασθενής το απόγευμα, θα πληρώνει το 30% της συμμετοχής του στο ΚΕΝ, θα έχουμε φροντίσει η χρέωση να είναι κάτω από τη μισή από ό,τι αν κάποιος πήγε να κάνει την ίδια επέμβαση σε μια ιδιωτική κλινική. Άρα θα έχει ένα τιμολόγιο πολύ φτηνότερο από ό,τι ιδιωτικές κλινικές. Τα λεφτά θα μοιράζονται στον γιατρό, τον χειρουργό δηλαδή, τον αναισθησιολόγο, τον νοσηλευτή και το λοιπό προσωπικό, και θα κρατάει και το νοσοκομείο ένα χρηματικό αντίτιμο για το χειρουργικό τραπέζι και τα υλικά τα οποία δίνει για την επέμβαση. Με αυτόν τον τρόπο, πάρα πολλές επεμβάσεις θα μεταφερθούν στα απογευματινά χειρουργεία. Ναι. Και έτσι οι άνθρωποι που δεν έχουν να πληρώσουν και θα μείνουν κανονικά στα δωρεάν πρωινά, θα κάνουν επέμβασή τους το πρωί γρηγορότερα, καθώς αρκετοί από τους συμμετέχοντες σε αυτήν την ενιαία λίστα χειρουργείου θα πάνε στα απογευματινά χειρουργεία. Όσο απογευματινά θα είναι ιονοί ιδιωτικά. Θα πάνε... ναι, τι θα είναι. Άρα θα είναι ιονοί ιδιωτικά. Τα... χαμηλότερα του είναι ακριβώς το ό,τι ισχύει σήμερα στο ΕΣΥ εδώ και 25 χρόνια περίπου με τα απογευματινά ιατρία. Σήμερα κάποιος κλείσει ένα ραντεβού σε έναν παθολόγο, σε έναν οφθαλμίατρο, σε έναν γιατρό για να κάνει ραντεβού στο ΕΣΥ, αν πάει το πρωί είναι δωρεάν. Μπορεί να έχει αναμονή και μία και δύο και τρεις μήνες. Αν πάει το απόγευμα στον ίδιο γιατρό και πληρώσει, πάει το ίδιο απόγευμα. Αυτό ισχύει στο ΕΣΥ, κύριε Παδόπουλε, 20 χρόνια. Πράγματι, όταν πρωτομπήκε, μιλάγανε πάλι τότε για ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ. 20 χρόνια μετά, κανείς δεν αμφισβητείται απόγευμα την ιατρία και εκατοντάδες χιλιάδες και εκατομμύρια συμπολίτες με αυτήν την 20ετία έχουν εξυπηρετηθεί από τα απογευματινά ιατρία. Και στράφεται και κόσμο αντί να πάνε στις ιδιωτικές κλινικές, να πάνε στο δημόσιο. Αυτό αμέσως αυτό. Είναι το πιο βασικό, δεν έχει γίνει αντιληπτό και χαίρομαι, κύριε Μαρκό, που το καταλάβατε. Πάρα πολλοί άνθρωποι που παλιά περιμέναν σε ένα δημόσιο νοσοκομείο το πρωί ένα χρόνο για να πάνε στην ιατρία, τώρα περιμένουν δύο μήνες. Για ποιο λόγο? Γιατί όσοι έχουν πάνε το απόγευμα. Κύριε Καραμέρο, θέλετε. Όταν τελειώσει. Θα το πω να τελειώσει, μισό λεπτό. Η μόνη πραγματικά χαμένη από αυτό, γι' αυτό δεν αντιλαμβάνομαι καθόλου τη φασαρία που κάνει αριστερά, είναι οι κλινικάρχες. Δηλαδή οι κλινικάρχες, οι έχοντες δηλαδή ιδιωτικές κλινικές, αποκτούν ξαφνικά έναν ανταγωνιστή στις κλινικές του ΕΣΥ, που με καλύτερο τιμολόγιο αλλά με πολύ καλές ιδιωτικές υπηρεσίες θα μπορούν να ανταγωνιστούν. Μία τελεία, παρακαλώ να τοποθετηθεί, αν μου επιτρέπετε, ο κύριος Καραμέλος, να τον ακούσετε, επειδή είπατε για την αριστερά. Παρακαλώ, κύριε. Καταλαβαίνω την ανάγκη του κυρίου Γεωργιάδη να μαζέψει τη ρητορική του όπως αυτή διατυπώθηκε σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κυκλοφορούν στο διαδίκτυο όλα αυτά που είπε για τα 2.500 ευρώ που οποιοδήποτε μπορεί να έχει. Αυτό είναι μια αρθιπλαστική, βεβαίως, ναι. Το πες στην εκπομπή, είναι το πες σε εσάς. Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο για κάποιον να δίνει 2.500 ευρώ για να κάνει ένα χειρουργείο σαν κάποια από αυτά που ανέφερε.
Ούτε μπορούμε, ούτε μπορούμε. Βεβαίως, κύριε Γεωργιάδη. Εκτός αν θεωρείτε ότι είναι πολύ απλό να βγάλει ένας συνταξιούχος. Εγώ δεν σας διέκοψα. Αν θέλετε, αφήστε να μιλήσω. Να μιλήσω. Κάντε διάλογο. Κάνε, ναι, όχι, δεν θα κάνω. Δεν τι διάλογο κάνω. Ορίστε, υπουργός είναι. Εγώ δεν το διέκοψα. Να κάνουμε διάλογο, αλλά να πούμε δύο. Πέστε στα 14 λεπτά. Δεν είναι τόσο απλό, κύριε Γεωργιάδη, να βγάζει ένας συνταξιούχος 2.500 ευρώ να δίνει σε ένα γιατρό. Ούτε νομίζω ότι είναι δεοντολογικό, για να μην πω ηθικό, να θεωρείτε ότι όλοι οι γιατροί παίρνουν φακελάκι και να λέτε ότι με αυτόν τον τρόπο θα νομιμοποιήσετε το φακελάκι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, από αυτά που είπατε προκύπτει ήδη μια αντίφαση και θα σας την εξηγήσω. Θα το απονομιμοποιήσει. Λέτε λοιπόν εσείς ότι το νοσοκομείο για να μπορεί να κάνει αυτή τη διαδικασία την οποία έχετε σκεφτεί τώρα θα πρέπει να διατηρήσει τον αριθμό των χειρουργείων που είχε μέχρι τώρα. Το άκουσα καλά? Σωστά. Ωραία. Γιατί δεν κάνει περισσότερα χειρουργεία ένα νοσοκομείο τώρα? Γιατί είναι θέμα ωραρίου ή γιατί δεν έχει αναισθησιολόγους και το ξέρετε πάρα πολύ καλά? Γιατί έχουν φύγει 10.000 υγειονομικοί και δεν έχουν αντικατασταθεί? Γιατί υπάρχουν προβλήματα με τις κλινικές που κλείνουν? Ξέρω, νοσοκομεία στην Αττική το ζούμε. Είμαστε οι ίδιοι πολίτες, ασθενείς, μιλάμε με ανθρώπους που εργάζονται εκεί, με ασθενείς συγγενείς τους. Αντί λοιπόν να στηρίξετε στην πραγματικότητα το δημόσιο σύστημα υγείας, βάζετε μία επιλογή η οποία στην πραγματικότητα ιδιωτικοποιεί με έναν τρόπο και την παροχή της δημόσιας υγείας, λέγοντας μάλιστα ως απολύτως φυσιολογικό ότι είναι πολύ απλό κάποιος να πληρώσει 2.500 ευρώ για να κάνει, ξέρω εγώ, μία αποκατάσταση ενός ισχύου ή ένα καταράκτη. Αυτό είναι δημόσια και δωρεάν υγεία. Όχι, δεν είναι 2.500, 300 ευρώ. Εσείς δεν μας είπατε το τιμολόγιο, αλλά είπατε 2.500 ευρώ. Επιμένετε για μια ότι αυτό το ποσό είναι λογικό? Αναρωτιέμαι. Είναι το κέν. Είναι το κέν. Τι είναι λογικό? Αυτό είναι το κέν. Το πρωί πληρώνει τώρα ο ασφαλισμένος ο πολίτης ο οποίος πάει να κάνει ένα χειρουργείο. Το πρωί δεν έχει να πληρώνει ούτε τώρα ούτε θα πληρώνει αύριο. Και θα πληρώνει το απόγευμα. Θα πρέπει να πηγαίνει το απόγευμα να πληρώνει λοιπόν. Στον ιδιωτικό τομέα αυτό είναι μια τέτοια. Και δεν βάζετε τους γιατρούς σε μια διαδικασία να υποβαθμίζουν με έναν τρόπο την παρουσία τους μέχρι το μεσημέρι. Εφόσον τους δίνετε, τους κλείνετε το μάτι να μπορούν να φέρουν τα λεφτά μέχρι το απόγευμα. Λέει δεν θα πέσουν τα πρωινά. Έχει φρένο η πολιτική, δεν είναι έτσι? Νομίζω και ο Ριάδη. Αν μου επιτρέπετε, η ΕΕ. Μέχρι τι ώρα θα είναι τα? Δεν ήταν η προτεραιότητα αυτή, γιατί είσαστε νέος στο. Έχετε θητεύσει ξανά, αλλά είσαστε νέος τώρα στο Υπουργείο Υγείας. Ήταν η προτεραιότητα αυτή για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας? Εγώ το αφήνω στην κρίση των πολιτών που μας παρακολουθούν. Να απαντήσω. Να απαντήσετε. Μέχρι τι ώρα θα είναι τα χειρουργεία? Τα ιδιωτικά. Να απαντήσω. Όχι, και αν μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ, εγώ καταλαβαίνω τις καλές σας προθέσεις. Αλλά πώς μπορείτε να αποκλείσετε ένας γιατρός το πρωί να κάνει οικονομία δυνάμεων, το πενήχθηκε ο κύριος βουλευτής, για να έχει περισσότερη παραγωγικότητα, χρόνο, ενέργεια φρένο, το απόγευμα. Αυτό μα σας απήντησα. Ρε παιδιά, με το. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Καραμέρος λέει αν είναι εύκολο για ένα συνταξιούχο να δώσει 2.500 για να το προσεγγίσει. Φυσικά και δεν είναι εύκολη μια απάντηση. Παρά τα αυτά, κάποιοι σήμερα που το λέμε τα δίνουν σε φακελάκι. Ποτέ δεν είπα ότι το δίνουν όλοι, ούτε ότι όλοι οι γιατροί το παίρνουν. Αλλά προφανώς κάθε μέρα πιάνουμε κάποιους γιατρούς που παίρνουν φακελάκι. Πότε πιάσατε τις τελευταίες μέρες κάποιο γιατρό? Καταρχήν αυτό θα συμπέρασαν για δύο γιατρούς. Θα πρέπει να απαντήσουν οι γιατροί. Θεωρώ ότι είναι εξόχως προσβλητικό υπουργός υγείας να το λέει αυτό δημόσια. Τώρα εντάξει, επειδή είμαι σε τηλέφωνο και μακριά με διακόψετε πάλι, παρακαλώ. Όχι, εάν ο κ. Καραμέρος ισχυρίζει δεν υπάρχει φακελάκι στα ελληνικά νοσοκομεία, το δέχομαι να το αφήνω στου λεφτέ. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Εγώ ισχυρίζουμε ότι δυστυχώς υπάρχει φακελάκι. Εγώ δεν είπα ότι μπορεί να μην υπάρχει. Για δύο γιατρούς. Ξαναλέω. Αντί να δίνει ένας συμπολίτης μας φακελάκι για να πηγαίνει σήμερα στα νοσοκομεία, σήμερα επί Μητσοτάκη, όπως το ακούτε και εσύ. Υπάρχει μια φρασιολογία μεταξύ των γιατρών που λέγονται τα βαλιτσάτα. Τι είναι τα βαλιτσάτα? Δίνει το φακελάκι στον γιατρό, σε βαφτίζει επίγον και εμφανίζεσαι στα επίγοντα με τη βαλίτσα και τις πιτζάμες σου. Και μπαίνει μέσα και είναι επίγον και έχει με τις πιτζάμες. Για ποιο λόγο? Δεν το έχει γνωρίσει από πριν ότι θα πας επίγον. Αυτό έχει γίνει με φακελάκι. Τόσο πολύ απλά. Λοιπόν, αντί να δίνεις το φακελάκι μαύρα λεφτά εσύ, μαύρα λεφτά ο γιατρός, θα γίνονται άφρα λεφτά το απόγευμα. Μέχρι τι ώρα θα είναι τα χειρουργεία? Τόσο απλά. Μέχρι τι ώρα θα είναι τα χειρουργεία και το υπάρχον προσωπικό επαρκεί για να καλυφθούν και τα απογευματινά? Μία δουλειά. Στην ερώτηση του κ. Διαμαντόπουλου, πώς το εξασφαλίζουμε, το είπα αγαπητέ κύριε καθηγητά, στην υπουργική αγώστα γράφεται ρητός ότι για να μπορεί μια κλινική να οργανώσει απογευματινά χειρουργία και να έχει άδεια λειτουργίας τους, θα πρέπει ο μέσος όρος της εβδομάδας της παραγωγής ανά ημέρα επεμβάσεων το πρωί
να μην υπολείπεται του μέσου όρου που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Θα πάρουμε ως βάση αναφορά στον προηγούμενο χρόνο. Κύριε Υπουργέ, αυτό, αν μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ, αυτό αφορά τον αριθμό των χειρουργείων. Το καταλαβαίνω και το δέχομαι, όπως όλη τη φιλοσοφία. Αναφέρομαι στο χρόνο που θα επενδύει σε κάθε χειρουργείο ο γιατρός, μήπως προκειμένου να κρατήσει δυνάμεις για το απόγευμα. Δεν το κάνει σε μία ώρα, το κάνει σε 45 λεπτά. Αυτό που λέτε τώρα είναι πολύ πιο βαρύ για τον γιατρό από αυτό που υποτίθεται έχω πει εγώ. Ναι. Λέτε ότι ένας γιατρός θα αμελήσει τα ιατρικά του καθήκοντα, να το πω απλά, αυτό λέτε. Τις δευτερεύουσες παραμέτρους. Πλημελώς. Για να πάρει τα απαγγελματικά. Αυτό πραγματικά δεν το δέχομαι. Όχι θέτοντα σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενού, αλλά κάνοντα το αισθητικό μέρο πιο βιαστικά. Όσοι πραγματικά ενδιαφέρονται για την ενίσχυση του ΕΣΥ, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι αυτονόητο και πρέπει να γίνει. Γιατί σήμερα η κυβέρνηση εγκρίνει το μεγαλύτερο πρόγραμμα προσλήψεων γιατρών και νοσηλευτών στο ΕΣΥ από την ίδρυσή του. Κάθε μέρα βγάζουμε προσκλήσει για προσλήψει γιατρών και νοσηλευτών. Οι περισσότεροι βγαίνουν άγονε. Δεν είναι ότι η κυβέρνηση δεν κάνει προσλήψεις, είναι ότι οι γιατροί και οι νοσηλευτές δεν έρχονται στο ΕΣΥ. Για ποιο λόγο? Διότι αμείβονται πια πολύ καλύτερα στον ιδιωτικό τομέα. Για να καταλάβετε, ο ιδιωτικός τομέας πέρσι ανέβαζε τον αριθμό των χειρουργείων του από πρόπερση κατά 60.000 χειρουργία. Τι θέλουμε να κάνουμε λοιπόν? Ένα κομμάτι αυτών των 60.000 χειρουργείων που πήγανε στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Γίνουμε εδώ. Η απάντηση και να μιλήσουμε λίγο πολιτικά. Η απάντηση, εμείς το είπαμε και προεκλογικά. Εντάξει, μιλάγαμε για άλλα πράγματα. Πάμε στο προεκλογικό, να πω το τελευταίο. Να αυξήσετε τις αμοιβές των γιατρών, να τους δώσετε τη δυνατότητα να έχουν αναισθησιολόγους και όχι να τους λέτε παίρνετε φακελάκια. Πάμε στο τελευταίο. Θα κάνω νόμιμα. Μια real politics είναι αυτό τώρα όμως. Πάμε στο τελευταίο. Είπε ο κ. Καραμέρος, αν είχαμε πει προεκλογικά, θα πρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο. Μα το προέβλεπε ο νόμος της κυρίας Γκάγκα, που ψηφίσαμε προεκλογικά, ναι, και οι συμπολίτες που μας ψήφισαν μετά την ψήφιση του νόμου Γκάγκα, ήξεραν ότι αυτό είναι όχι στο προεκλογικό μας πρόγραμμα, αλλά ψηφισμένος νόμος που περίμενε τις λεπτομέρειες εφαρμογής διαπουργικής αποφάσεως. Εγώ δεν σας είπα, ο κύριος Χατζής έκανε μια παρατήρηση. Ο κύριος Χατζής είπε κάτι για τις υποσχέσεις του κ. Τσουτάκη. Μην με διακόπτει, εγώ ξέρω ότι θέλετε να καταγραφήσετε. Αυτή μας η πρόταση ετέθη υπό την κρίση των πολιτών στις τελευταίες εθνικές εκλογές και έλαβε και την έγκριση του εκλογικού νόμου. Πρέπει να κλείσουμε το θέμα και να απαντήσει. Κύριε Γεωργιάδη, και το ξέρετε καλά, στις δημοσκοπήσεις οι πολίτες. Δεν ήταν δημοσκόπηση, ήταν εκλογές. Πρώτο θέμα, άλλο θέλω να σας πω. Τώρα. Με πρώτο θέμα την ακρίβεια. Δεύτερο θέμα είναι η ανασφάλεια που νιώθει στον χώρο της υγείας. Αν νομίζετε ότι όταν σου λέτε θα πληρώνετε 2.500 το απόγευμα και τότε ως εκχάματος θα βρίσκεται γιατρός. Για μια εγχείρηση το είπα αυτό. Γιατρός και αναισθησιολόγος, νομίζω ότι δεν δίνεται απάντηση στο πρόβλημα. Αυτός που θα πληρώσει τα 2.500 θα πήγαινε για πιο γρήγορα σε μια ιδιωτική κλινική και θα πλήρωνε 9. Αυτός που δεν έχει δεν θα χειρουργηθεί αντί για ποτέ. 9.000 θα πληρώσει 2.500. Αυτός που δεν έχει είναι το θέμα. Θα υπάρχει αποσυμφόρηση αυτό. Αν έχει εκεί που θα περίμενε 2 μήνες το πρωί, θα περιμένει 1. Μάλιστα. Θα πάει πολύ γρηγορότερα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε. Επίσης, η κουβέντα να πάμε τους μισθούς στο ύψος του ιδιωτικού τομέα είναι τελείως ανεδαφική. Δεν γίνεται δηλαδή. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Τους αναισθησιολόγους που ανέφερε ο κ. Καραμέρος, η μέση αμοιβή ενός αναισθησιολόγου πια. Είναι στα ιδιωτικά νοσοκομεία 12.000 το μήνα. Εάν πιστεύει ότι μπορεί κάποιος στο ΕΣΥ να φέρει τους μισθούς των γιατρών στις 12.000 το μήνα, προκαλώ πολύ να μας πει που θα βρει τα λεφτά. Δεν ξέρω αν παίρνουν 12.000 ευρώ οι αναισθησιολόγοι. Λοιπόν, ξέρετε καλά την ιδιωτική υγεία και προσπαθείτε. Καλά κάνει. Από εκεί που κάποιοι έλεγαν ότι είναι δημοκρατία πανδημία, αφήστε την ιδιωτική υγεία. Να πω κάτι, να πω δύο λόγια. Ένα λεπτό. Υπάρχει άλλο αφήγημα. Οι αναισθησιολόγοι, και το ξέρω αυτό κύριε Γεωργιάδη, και εσείς το ξέρετε στο Υπουργείο είσαστε, τρέχουν με δικό τους μέσο από νοσοκομείο σε νοσοκομείο να καλύψει ανάγκες. Είναι σε κατάσταση νευρικού κλονισμού οι άνθρωποι. Με πολύ μεγάλη ευθύνη. Δεν έγινε να του πάτε 12.000. Επαρκεί το προσωπικό, το υπάρχον, το ιατρικό για τα απογευματινά χειρουργεία. Οι κλινικές που θα το οργανώσουν, είναι καλό το ερώτημα. Προφανώς απογευματινά χειρουργεία δεν θα μπορέσουν να οργανώσουν όλες οι κλινικές. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Απογευματινά χειρουργεία θα κάνουν κάποιες κλινικές, αυτές που μπορούν. Και αυτό που θα κάνουμε επίσης θα επιτρέψουμε σε χειρουργούς του ΕΣΥ να μπορούν να παρέχουν χειρουργικό έργο και σε άλλα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Έτσι θα μπορούν, παραδείγματος χάρη, μία φορά την εβδομάδα να πηγαίνουν οι καλοί χειρουργοί από τον Ευαγγελισμό και να χειρουργούν π.χ. στο Βόλο ή στη Λάρνακα. Αφορά δηλαδή και τα νοσοκομεία της περιφέρειας. Υπάρχει και τέτοιο. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε. Συγγνώμη, θα παίρνουν αυτό που λέει ο νόμος, λέτε, ένα χειρουργείο. Τα κεν.
Υπάρχει νόμος, δεν θα παίρνουν οι γιατροί. Υπάρχει τιμολόγιο. Είναι ιατρικές πράξεις. Ναι, ναι. Που έχουν ένα τιμολόγιο, έτσι δεν είναι. Ο ΕΟΠΗ σήμερα πληρώνει τα δημόσια νοσοκομεία σήμερα και πολλά χρόνια. Άλλο, κύριε Γεωργιάδη, για να δείτε ότι εκτός ότι κατά τη γνώμη μου δεν είναι δεοντολογικό το επιχείρημα ότι όλοι παίρνουν φακελάκι, παίρνουν πολύ φακελάκι. Δεν είπα ποτέ τη λέξη όλοι. Ή πολύ είπα. Αν πιστεύετε ότι θα φεύγει ο γιατρός του Ευαγγελισμού. Αν πιστεύετε ότι. Παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Βάζει στο στόμα μου λόγια. Είπα όλη μέρα, δεν είναι μόνο το που μιλάτε. Είναι έτοιμο για εσάς αυτό. Λοιπόν, ποτέ δεν βάλτε το βίντεο να δείτε ότι το είπατε. Λέξη κάθε μέρα πιάνουν για τους φακελάκια, είπατε. Εγώ το είπα. Μην το λέτε αυτό. Μια κουβέντα, μια κουβέντα. Αν πιστεύετε ότι θα φεύγει ο γιατρός από τον Ευαγγελισμό. Συγγνώμη, μιλάτε μαζί. Μα δεν έχω μπροστά μια κουβέντα. Πώς δεν έχετε πει. Με συγχωρείτε, αυτό είναι σοβαρό. Κύριε Χατζή, εσάς δεν το είπα. Ναι. Ότι τι. Είπα τη λέξη όλοι. Όχι, είπατε, ξέρουμε για τους. Κάθε μέρα πιάνουμε, δεν είπατε εδώ τώρα. Δεν είπε όλοι, λέει συγκεκριμένο. Δεν είπε όλοι, δεν είπε όλοι. Εσείς πιστεύετε λοιπόν ότι θα φεύγει ο γιατρός από τον Ευαγγελισμό, θα πηγαίνει στο Βόλο και θα χειρουργεί με αυτό που λέει ο νόμος και θα τελειώσει το φακελάκι. Και θα τελειώσει το φακελάκι. Βεβαίως, θα έχεις πια κίνητο να μην πάρεις φακελάκι, θα το κάνει νόμιμα, σας λέω, δεν καταλαβαίνετε. Σας ευχαριστούμε θερμά που είχατε την καλοσύνη να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τηλεφωνικά με τη δυσκολία αυτή. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ένα σχόλιο εσείς και οι υπόλοιποι και να πάμε στο θέμα που ξεκίνησε. Πολύ καλύτερα από εμένα. Είναι μια ρεαλιστική πολιτική η οποία πατάει στη σύγχρονη πραγματικότητα. Επειδή το ακούω συχνά πυκνά αυτό, το ξέρει ο Υπουργός καλύτερα από μένα, δεν είμαι σύμφωνος εγώ με αυτή τη λογική. Δεν τα ξέρουν καλύτερα από τους υπόλοιπους οι υπουργοί, γιατί ξέρουμε και οι υπουργοί που τα έχουν κάνει μαντάρα. Πάντως ο Άδωνης το παλεύει και κινείται μπρος το βαρός. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που θέλει να φέρει ρήξεις και αυτό εγώ το κρατάω. Η στατικότητα εμένα είναι η οποία με ενοχλεί, μια στατικότητα αντιπαραγωγική. Εδώ λοιπόν ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης, βάζει μπρος το βαρός μια πολιτική, θα κριθεί, όμως πιστεύω ότι έχει χαρακτηριστικά ρεαλισμού. Προφανώς και υπάρχει το φακελάκι. Έχει ψηφιστεί ο νόμος αυτός. Και προφανώς δεν παίρνουν όλοι για το φακελάκι. Υπήρχε, κύριε Καραμέρο, δεν υπήρχε υπουργική απόφαση για να εφαρμοστεί έτσι. Ο νόμος είχε ψηφιστεί νωρίτερα. Όταν θα έρθει η σειρά. Ναι. Και να πω και κάτι άλλο. Αυτό ακριβώς, εγώ θέλω να σταθώ. Κατηγορούσε η αντιπολίτευση τόσο καιρό την κυβέρνηση από τις προηγούμενες ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας. Ότι τι είναι λίγο πολύ οι Υπουργοί Υγείας της Νέας Δημοκρατίας, τα delivery boys των ιδιωτικών κλινικών αρχών. Εδώ λοιπόν έρχεται μια πολιτική που χτυπάει επί της ουσίας τις κλινικές. Και εδώ η αντιπολίτευση αντιστρέφει το επιχείρημα και γυρίζει και προβάλλει άλλα πράγματα. Εντάξει, εδώ δηλαδή είμαστε κατά των κλινικών. Κύριε Μαρκόπουλε, αλλά σιγά μην τις χτυπήσει πολύ. Καλά, μην το λέτε, με συγχωρείτε. Όταν μιλάμε να τους στείλουμε για ιόδιο να βάλουν τις πληγές. Ελάτε τώρα. Όταν μιλάμε για ένα τιμολόγιο που μπορεί να φτάσει σε 8, 9 ή 10 χιλιάδες και πάει ο άλλος και χειρίζεται με 2 ή 2,5, με συγχωρείτε. Ναι, προφανώς ο άλλος. Και μην ξεχνάμε ότι το δημόσιο νοσοκομείο έχει εξαιρετική φήμη. Θα πατήσει σε αυτό λεπτό, την οποία προσπαθεί να μαυρώσει υπουργός λέγοντας για φακελάκια ότι του πιάνονται κάθε μέρα. Αλλά υπάρχουν φακελάκια. Όχι, το πρόβλημα. Καλώς ήρθατε, δεν έχει ήλιο στην Ελλάδα. Τι λέτε τώρα, κύριε Καραμέρο. Welcome to Greece. Welcome to Greece. Τώρα, με συγχωρείτε. Εξυπνάδα είναι να μην αναγνωρίζετε ένα πρόβλημα. Εγώ πριν δεν μίλησα, μιλάω τώρα όμως. Και σας λέω, εξυπνάδα είναι να μην αναγνωρίζεις ένα πρόβλημα το οποίο το έχει ο μέσος Έλληνας στο σπίτι. Εγώ δεν λέω ότι όλοι οι γιατροί τα πιάνουν. Αλίμονο. Όχι, δεν το είπε ο υπουργός. Εδώ το λέω ο Τάκης ο Χατζής που πήρε τη συνέντευξη το πρωί. Συγγνώμη. Όμως λέω και ολοκληρώνω. Ότι καλώς ήρθατε στον πλανήτη Ελλάδα. Δηλαδή, τι λέτε τώρα στον πολίτη που μας παρακολουθεί, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τα φακελάκια. Δηλαδή, εσείς αυτό λέτε. Εγώ λοιπόν λέω ότι υπάρχει. Όπως λέω ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γιατί πολλοί στρέφονται στην ιδιωτική παροχή υγείας. Εδώ λοιπόν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να επαναφέρει κόσμο στο δημόσιο νοσοκομείο, να δώσει εισόδημα στον γιατρό και όσο γίνεται να πατάξει και το φακελάκι. Μπορώ να δώσω πριν λίγο ένα βιωματικό παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό αυτού που μιλάμε. Πριν από 25 χρόνια είχε χειρουργηθεί στην σπουδελική στήλη ένας αγαπημένος μου φοιτητής και φίλος. Και μετά μου έδωσε ένα φακελάκι να πάω στον νευροχειρουργό του, τον κύριο Στράτζαλη, εις ευγνωμοσύνη που τον χειρούργησε μετά τα μεσονύκτια ώρα. Του έδωσα το φακελάκι, το εγχείρησα και χωρίς να το ανοίξει μου λέει: εγώ δεν παίρνω, αλλά δώσε στον αναισθησιολόγο για να τα πάρει αυτή, με στείνει στα χειρουργεία. Αυτό σημαίνει τα πάντα. Ποιοι παίρνουν, ποιοι δεν παίρνουν, πόσοι παίρνουν. Και λοιπόν, δείχνει ακριβώς ότι είναι μια ενδιάμεση πραγματικότητα. Κύριε Καραμέρο, έχω πληρώσει λεπτό, λεπτό, για τον πατέρα μου. Κύριε Χατζή, όλοι έχουμε ανθρώπους που έχουν χειρουργηθεί και ξέρουμε τι γίνεται στα νοσοκομεία. Ακούστε όμως τώρα τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει. Τι έλεγαν για την ενέργεια μέχρι που φτάσαμε να πληρώνουμε κούκοσα, εδώ είναι το ρεύμα. Οι κακοί συνδικαλιστές, το δημόσιο που τα παίρνουν κλπ. Οι ιδιώτες θα μας σώσουν. Τι λένε για τα πανεπιστήμια, που τα πανεπιστήμια είναι διαλυμένα και θα τα σώσουμε εμείς, θα τα αντικοπήσουμε. Εδώ τι λένε, προσέξτε.
το πρόβλημα της υγείας είναι το φακελάκι. Δηλαδή, θα πάμε στη δεκαετία των 90 που η δημοσιογραφική έρευνα αδείκνει κάποιες περιπτώσεις, ή ότι δεν υπάρχουν γιατροί, ότι δεν υπάρχουν νοσοκόμοι, δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι. Δείξα το βίντεο από το Σωτηρία που τους φορτώνουν στο ΕΚΑΒ μέσα στα νερά, ότι δεν υπάρχουν ασθενοφόρα, ότι δεν υπάρχουν διασώστες. Έρχεται λοιπόν ο Υπουργός, γιατί αυτό ξέρει καλά η Νέα Δημοκρατία να κάνει, επικοινωνία και ατάκες, και αναζωπηρώνει τον κοινωνικό αυτοματισμό. Θυμάται κάποιος, όπως και ο κύριος καθηγητής εδώ, μια ιστορία με ένα φακελάκι που είχε κάποτε. Αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε καθηγητά. Όχι, λέω ότι. Κάντε στο τμήμα επικοινωνία. Κάποιοι δεν παίρνουν. Λες και είναι οι άνθρωποι. Λες και είναι στη Γάζα είναι οι Έλληνες γιατροί. Κορυφαίοι είναι βροχιούχοι. Πας 12 η ώρα στα επίγοντα και μπορούν να σε δουν στις 5. Φακελάκι παίρνουν αυτοί που είναι στα επίγοντα. Είναι ντροπή να το λέει ο Υπουργός Υγείας. Εγώ δεν είμαι γιατρός, ούτε έχω στο περιβάλλον. Είναι ντροπή να ξεκινάει τη λύση, υποτίθεται. Μια κουβέντα θα πω. Τελειώνω. Μια κουβέντα, Ανδρέα, αν μου επιτρέψει. Το πρόβλημα στα τμήματα επιγόντων περιστατικών είναι το φακελάκι. Είναι ντροπή να το λέω ο εκάστοτε υπουργός υγείας. Συζήτησε για τα χειρουργία. Όχι, εκεί είναι. Άμα το πάμε στα επίγοντα να πούμε. Θα πας και στα χειρουργία, αγαπητέ Δημήτρη. Είναι μια μορφή λαϊκισμού, ρε Γιώργο. Όχι, δεν είναι λαϊκισμός. Δεν είναι λαϊκισμός. Δεν μπορούμε να λέμε. Δεν μπορούμε να λέμε. Γιατί συνδέεται και με τους γιατρούς. Παιδιά, εγώ έβλεπα την ιατρική Αθηνών που συνεδρίαζαν τι θα κάνουν για το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Θεωρώ επιστήμονες γιατρούς όπως και τις άλλες κατηγορίες. Δεν είναι δυνατόν ο Υπουργός Υγείας να λέει το πρόβλημα, καταραίουν τα νοσοκομεία, κλείνουν νοσοκομεία. Ο ίδιος έκλεισε 7 με το δεύτερο μνημόνιο, να λέει ότι είναι το φακελάκι. Ξαφνικά είναι το φακελάκι. Ελάτε το. Και μας βάζει σε μια συζήτηση μανεχαλιστική. Δεν είπα αυτό ο Άδωνης. Θα πάω για έναν φίλο μου αργά το βράδυ στα επίγοντα περιστατικά πριν 3 μήνες στο Γενικό Κρατικό. Στη Μεσογείο, στο Γεννηματάς. Γεννηματάς, ναι. 12 η ώρα το βράδυ. Νόμιζα ότι έβλεπα εφιάλτη. Έτσι είναι. Παιδιά, δεν κάνω πλάκα. Νόμιζες ότι ήσουν σε εμπόλεμη ζώνη. Σε εμπόλεμη ζώνη. Ήρωες εκεί άνθρωποι να τους βρίζουν οι συγγενείς των ασθενών. Έτσι. Γιατί ο καθένας, από την πλευρά του, και είναι λογικό αν έχεις τον ασθενή σου να θεωρείς ότι έχει προτεραιότητα, ανεξάρτητα τι είχε ο καθένας. Οι γιατροί να τρέχουν αλόφρονες, το προσωπικό το ίδιο. Κάποιοι ταλέποροι security να είναι στις εισόδους και να τρώνε το βρυσίδι του αιώνα από τον καθέναν, να μην έχουν και τίποτα αρμοδιότητα. Αυτό όμως θα επιμείνω. Συμφωνώ ότι το πρόβλημα είναι. Να τελειώσει, είναι άλλο, να τελειώσει. Είναι άλλο θέμα όμως. Κύριε Μαρκόπουλε, είναι μία πραγματικότητα. Ναι. Δηλαδή, αν πάει μία κάμερα, θα νομίζει. Εγώ, Τάκη, νόμιζα το πρωί που το σκεφτόμουν ότι ζούσε ένα όνειρο. Νομίζω ότι είσαι σε εμπόλεμη περιοχή. Και εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Δεν θέλω να πω ότι είναι θέμα του Ζήζα, τη Νέα Δημοκρατία, του Πασόκ. Είναι μια πραγματικότητα όμως. Είναι αλήθεια. Είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, συγγνώμη κύριε Χατζή, μια πραγματικότητα είναι ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, και είναι στοιχεία από όλες τις ενώσεις, τα τελευταία 2,5 χρόνια έχουν αποχωρήσει από το Εθνικό Σύστημα Υγείας 10.000 υγειονομικοί. Mm-hmm. Πρέπει να αναπληρωθούν αυτές οι θέσεις, να βελτιωθούν οι συνθήκες, οι μισθοί, και όχι να λέμε παίρνετε φακελάκι, θα το νομοποιήσουμε. Δουλέψτε κάτι ο Άδωνης, το οποίο είναι κατά τη γνώμη μου σημαντικό. Προφανώς συμφωνούμε στο να υπάρξει περισσότερο υγειονομικό. Κοίταξε, αυτό που λέει ο κ. Καραμαλής. Όταν όμως παίρνει στον ιδιωτικό χώρο ή στο Ντουμπάι, ενδεχομένως ή στη Γερμανία 10, 12, 7, 9 χιλιάδες ευρώ, το κράτος μας έχει συγκεκριμένες δυνατότητες για να προσλάβει. Δεν μπορεί. Εγώ να πω και κάτι, να τους αυξήσουμε τους μισθούς στους υγειονομικούς και 80%. Είναι που είναι πολύ δύσκολο. Προτεραιότητα σου βάζετε, κύριε Μαρκόπουλε. Δεν μπορεί να υπάρξει ανταγωνισμός με τον ιδιωτικό τομέα. Ελάχιστα τα χρήματα. Ο καλός γιατρός έχει φοβερές προσφορές. Ταμείο ανάκαμψης. Λοιπόν, ένα λεπτό. Δεν αξιοποιήσατε πόσο. Πόσο κομμάτι πήγε στο πεδίο της δημόσιας υγείας. Θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο. Ο ταμείο ανάκαμψης απευθύνεται κυρίως για να ενημερώνουμε και τον κομπολίτη. Σε υποδομές, Ανδρέα. Σε υποδομές. Δεν είναι για το κάθε τι. Μα έχουμε τρομερό θέμα υποδομών. Συγγνώμη, κύριε Μαρκόπουλε, Ανδρέα, παρακαλώ, συγγνώμη. Καταρχάς, επειδή μιλάμε για υποδομές, δεν ξέρω να πηγαίνετε σε ιδιωτικό. Εγώ πηγαίνω στο λαϊκό δηλαδή, ενώ έχει καταπληκτικούς γιατρούς, σειρά για να πας, ραντεβού, κλείνω. 15 μέρες μου δίνουν όταν πάω να κάνω εξετάσεις. Δεν μου δίνουν άμεσα οι άνθρωποι, δεν έχουν. Αλλά οι υποδομές είναι να ντρέπεστε και οι 300 βουλευτές. Είναι να ντρέπεστε. Είναι να ντρέπεστε. Ό,τι και να μου λέτε, κύριε Μαρκόπουλε, είναι ντροπή. Χατζή, να σας πω κάτι. Είναι ντροπή, αλλά τώρα. Δεν εξοραίζουμε. Να σας πω κάτι όμως. Εδώ έχουμε ευθύνη όλοι. Να σας πω μια κουβέντα. Το επόμενο θέμα που θα πάμε. Μισό λεπτό. Το επόμενο θέμα που θα πάμε. Όχι, το λέω συμβολικά. Θα είναι οι αμυντικοί εξοπλισμοί που θα φτάσουμε 15 και 8, 23 δις μέσα σε 5 χρόνια και αν τυχόν
κάποιος πάει να πει να βάλουμε τις σωστές προτεραιότητες, να έχουμε υγεία, να έχουμε σχολεία, να έχουμε μετρό, το λένε άπατροι. Άπατροι. Εμείς δεν έτσι είναι, κύριε Μαρκόπουλε. Όχι, δεν θέλω. Εθνική, κύριε Μαρκόπουλε, παρακαλώ. Εθνική εξαίρεση μας λέγανε. Σε μένα. Και να το παρακαλώ. Σύγη, δεν είναι σωστό αυτό κύριε Μαρκόπουλε, κάναμε μια συνεννόηση. Παρακαλώ, μην πετάγεστε. Για να κάνουμε τη ζήτηση σοβαρά. Λοιπόν, σοβαρό θέμα. Ένα λεπτό. Δεν είναι τη παρούσα αυτό. Δεν είναι στην ατζέντα μου αυτό να κουβεντιάσω σήμερα. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά αυτά που ο κ. Γεωργιάδης, εγώ καταλήγω σε ένα συμπέρασμα. Το συμπέρασμα είναι ότι ο κ. Γεωργιάδης θέλει να το κάνει αυτό. Η σκέψη του είναι. Το θα του βγει, δεν θα του βγει, δεν το ξέρω. Σωστό, λάθος, θα το δείξει η ζωή. Να υπάρχει αποσυμφόρηση των κλινικών στα χειρουργεία, ούτως ώστε να εξυπηρετούν περισσότεροι με αυτό το αντίτιμο που λέει ότι το τιμολόγιο υπάρχει ήδη κτλ. Περί αυτού πρόκειται και από εκεί και πέρα. Μόνο αδράνεια και απραξία δεν μπορεί να προσαυθεί στον κύριο Γεωργιάδη, δεν εξαρτάται από αποτελέσματα. Θα το δούμε το αποτέλεσμα. Αυτό θα το δούμε. Είναι από δεν το ξέρω. Θα επανέλθω μετά το διάλειμμα. Αν μου επιτρέπετε μόνο μια λέξη. Όχι, διαφωνία. Θα πάμε σε διάλειμμα, κύριε καθηγητά, και αμέσως μετά το διάλειμμα θα έρθω σε εσάς, γιατί θέλω να κουβεντιάσουμε αυτό που ξεκίνησα την εκπομπή απόψε. Για τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια και πήγα να ξεκινήσω. Απλώς θα έλεγα το δίλημα ανάμεσα σε Οβίδες και Ενέσεις χώριζε τη δεξιά και από την αριστερά από το 19ο αιώνα. Δεν είναι μοντέρνο. Από το πιο πριν. Από την Επανάσταση. Ας πατήσουμε 21ο λοιπόν τώρα. Να πάμε τις Οβίδες. Ας πατήσουμε 21ο. Πάμε όλοι με τις Οβίδες. Πρέπει να έχουμε άμυνα, δεν πρέπει, κύριε Καραμέρο. Προφανώς και πρέπει να έχουμε αμυντική θωράκιση. Για κάποιους δεν είναι αυτό σκοπό. Αλλά όχι ράλι εξοπλισμό. Για κάποιους δεν είναι αυτό σκοπό. Πάμε σε διαφημίσεις και επανέρχομαι. Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας, κάναμε αυτή τη συζήτηση, νομίζω το εξαντλήσαμε, εννοείται σε μια τηλεοπτική εκπομπή, το εξαντλήσαμε, το ήταν τεράστιο, αλλά εσείς βγάλατε τελικά συμπεράσματα. Είμαι για την αβασίλευτη δημοκρατία, με λέγαμε για το βιβλίο το εξαιρετικό. Εσύ τι θες τώρα για ξύνεις πληγές. Μου λέω για την αβασίλευτη δημοκρατία. Δεν σας έχω πληρώσει για διαφήμιση, ευχαριστώ πάντως. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε καθηγητά, για τα πανεπιστήμια. Ναι. Ήθελα να ξεκινήσω όλα από τον κύριο Καραμέρο, αλλά να το πάμε από εκεί και να απαντήσει η αξιωματική αντιπολίτευση. Το διακύβευμα των παιδιών είναι αυτό. Δηλαδή, αυτός ο νόμος που θέλει να φέρει η κυβέρνηση για τα πανεπιστήμια, τα μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά ή ιδιωτικά, πείτε τα όπως θέλετε. Αυτοί οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα, ναι ή όχι? Γιατί ακούω διάφορα το τελευταίο καιρό να διαδηλώσουν και να πούνε παιδιά, εμείς δεν το θέλουμε, γιατί υποβαθμίζεται το πανεπιστήμιο, το δημόσιο, και δεν μας έχετε ενισχύσει και δεν βλέπουμε να ενισχύεται. Λέω τώρα αυτά που ακούω μεταφέρω. Με κίνδυνο να θεωρηθώ προκλητικός και χωρίς να αποκλείω ένα μέρος των φοιτητών να έχει τέτοιες ανησυχίες, πιστεύω ότι εδώ είναι αντίδραση περισσότερο ενός κόμματος που έχει στο ιδεολογικό το πλωστάσιο την Επανάσταση, και επειδή οι εξελίξεις έκαναν η Επανάσταση να έχει ξεθυμάνει, έχει μια συμβολική διαχείριση της ξεθυμασμένης Επανάστασης. Ένα λεπτό. Πάντα η νεολαία όμως, και το ξέρετε γιατί μέσα στα πανεπιστήμια είσαστε όλοι σας στη ζωή, ήταν μπροστά από τα πράγματα. Η νεολαία ήταν αυτή που έβινε, αν θέλετε, το έναυσμα και στις πολιτικές ηγεσίες να αλλάζουν πράγματα στην κοινωνία. Ναι. Οι νέοι το κάνανε αυτό. Ένας συγγραφέας... Εγώ δηλαδή δεν θα πάω να κάνω κατάληψη, διότι με κρατάνε τα πόδια μου στην ηλικία που είμαι. Θα πάει ο νέος όμως και θα με εκφράσει ενδεχομένως. Αυτό δεν το συμμερίζεστε? Ένας συγγραφέας που αγαπούσα πολύ, ο Σεμάκης Πανσέλινος, έλεγε: «Η ζωή έδωσε στη νιώτη το υψωμένο δάχτυλο της κατάκρισης και αντισέρνει μπροστά». Έτσι. Αλλά δεν είμαι πάντα βέβαιος ότι η εναντίωση ή η αντίδραση της νιώτης είναι προς την οστική κατεύθυνση, ενίοτε είναι προς την ανασταλτική κατεύθυνση. Αυτή τη φορά που είναι, κατά τη γνώμη σας? Ερχόμαστε τώρα στο ευρύτερο ζήτημα της σκοπιμότητας ιδιωτικής εκπαίδευσης. Εδώ έχω πει και άλλη φορά ότι είναι αναπόφευκτο, και το αναπόφευκτο δεν κρίνεται ως καλό ή κακό. Μέχρι και η Βόρεια Κορέα έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εμένα προσωπικά μου δημιουργεί ηθικό ζήτημα ότι ένας δεν θα μπει στην ιατρική Αθηνών για ένα μόριο και θα δει με κοινωνικό bypass, χάρη στην οικονομική δυνατότητα των γονιών του, άλλος να γίνεται γιατρός, δικαστής, δικηγόρος, διότι θα έχει σπουδάσει σε ιδιωτική σχολή επιχρήμαση. Αυτό εμπεριέχει μία αδικία. Αλλά η αστική κοινωνία εμπεριέχει αδικίες. Ένα πολύ ωραίο επιχείρημα, δεν το έχω ξανακούσει.
Είναι πρώτη φορά. Νομίζω είναι προφανές. Όχι, όχι, δεν το έχω ξανακούσει εγώ. Άλλοι μπορεί να το έχουν ακούσει. Κάποιοι μάλιστα δεν μπορούν να πάνε. Για ένα μόριο ένας μπορεί να χάσει την ιατρική σχολή. Να μπει στη βιολογία, ας πούμε. Και να μπει, δεν έχει σημασία. Μην θέλει να γίνει βιολόγος, να θέλει να γίνει γιατρός. Η γενιά μου το έζησε πολύ. Ή να μην μπορεί να πάει στην Αλεξανδρούπολη, στη Θεσσαλονίκη, να πληρώνει γκαρσονιέρα για να γίνει γιατρός. Δεν εξαίρεσε. Αυτό ήταν ο λόγος, συγγνώμη. Παρακαλώ, ναι, παρακαλώ. Αυτό ήταν ο λόγος που είχε πολύ χαμηλή βάση εισαγωγής το μαθηματικό τη ΣΑΜΟ. Και ήταν επιχείρημα ότι κοιτάξτε, μπαίνουμε τρία. Η ιατρική, πόσο είναι όμως. Είχε χαμηλή. Είναι κακός ένας μαθητής με 18,5%. Άσε να το πω, ρε Δημήτρη, ολόκληρο να ακουστεί. Είχε χαμηλή βάση γιατί ο κόσμος δεν μπορούσε να στείλει το παιδί του στη ΣΑΜΟ. Ήταν πάρα πολλά τα έξοδα. Είναι μόνο, ήταν κακό το πανεπιστήμιο. Είναι μόνο αυτό, ή είναι ότι έχουμε φτάσει σε μια υπερπληθώρα πανεπιστημίων, πανεπιστημιακών σχολών, όπου το διοικητικό προσωπικό και οι δάσκοντες είναι περισσότεροι από τους πραγματικούς φοιτητές. Όχι τους, μην τε κάνουν, τους, πιο πολύ από τους εγγεγραμμένους. Και αν στα νιάτα μου υπήρχε δύο πανεπιστήμια στην Ελλάδα, στις Αθήνες και Θεσσαλονίκης, φτάσαμε, όπως λέγανε, κάθε χωριό και γυμναστήριο, κάθε πανεπιστήμιο, το Καρλόβα Σάμπου Πανεπιστήμιο κτλ. Υπάρχει ένα υπερπληθωρισμός ένας υπερπληθωρισμός σε κάθε περίπτωση πολλών σχολών που εκ των πραγμάτων οδηγεί και σε υποβάθμιση των σπουδών και σε υποβάθμιση των επαγγελμάτων. Η αλήθεια είναι ότι ένα σημαντικό κομμάτι σχολών τις προπροηγούμενες δεκαετίες περισσότερο λειτουργούσε όχι με όρους ακαδημαϊκούς ή εκπαιδευτικής ανάγκης. Τοπικής οικονομίας. Με όρους τοπικής οικονομίας. Ναι, γνωστό είναι αυτό. Γι' αυτό και πάρα πολλές σχολές εκ των πραγμάτων δεν είχαν τα αποτελέσματα για τα οποία είχανε, δεν είχαν εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Απασχολούσαν ένα προσωπικό και κτίρια και τα λοιπά και είχαν τρεις αποφύτους τον χρόνο. Σε εποχές που οι... Δεν είναι όμως αυτός ο κανόνας. Όχι. Αυτό είναι ένα στερεότυπο επιχείρημα. Όχι, δεν είναι στερεότυπο. Αν επιτρέπει ο κ. Παδόπουλος να εισκομίσω. Είναι ελάχιστες περιπτώσεις. Όλα αυτά έχουν κλείσει στην πορεία. Η αντίδραση των τοπικών κοινωνιών είναι απίστευτη. Πέρσι με τον καθηγητή τον κύριο Βερέμη, με είχε καλέσει ο Δήμος Πύργου και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να μιλήσουμε για την μικρασιατική καταστροφή. Και μετά μας είπαν να ξαναπάμε να μιλήσουμε για ένα θέμα. Λέει ο κ. Βερέμης, ας έρθει και κανένας άλλος, όχι όλο εμείς οι ίδιοι. Ποιον λέτε? Το Συρίγο. Μην τολμήσει να πατήσει αυτό εδώ που μας έκλεισε το τμήμα μουσικολογίας, θα το λιτσάρουμε. Μισό λεπτό. Εδώ είδατε που λέτε τη μισή αλήθεια. Δεν έκλεισε τη μεταμουσικολογία, επειδή το ξέρω, επειδή είναι η μακρινή μου καταγωγή από την Ηλία. Έτσι, έκλεισε γεωπονικά τμήματα που είναι απολύτως απαραίτητα για την πρωτογενή παραγωγή. Εγώ για τη μουσικολογία άκουσα. Εντάξει τώρα. Το... Μα λένε αυτό που σας. Όχι εσάς, που βολεύει. Αλλά και πάλι δεν είναι δημοκρατικό να λέει κάποιος μην είναι έρθει. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν το επικροτώ. Λέω όμως πήγε και έκλεισε τμήματα που είναι κρίσιμα. Έβγαινε ο άλλος γεωπόνος κατευθείαν, πήγαινε στα χωράφια της Ηλίας. Τώρα θέλω να μου απαντήσετε αν αυτές οι καταλήψεις θεωρείτε ότι είναι σωστό να γίνονται αυτή την ώρα. Το νομοσχέδιο δεν το έχουμε δει, έτσι, δεν ξέρουμε λεπτομέρειες. Κάποιοι λένε ότι υποβαθμίζει τη δημόσια παιδεία. Το νομοσχέδιο δεν νομίζω ότι έχει σχέση με τη δημόσια παιδεία. Αφορά αυτή την ιστορία με τα πανεπιστήμια τα συγκεκριμένα, του συγκεκριμένου τύπου. Εσείς θεωρείτε ότι είναι, πάρα πολύ, ότι είναι σωστό ότι γίνονται αυτή τη στιγμή καταλήψεις και μπορεί να χαθεί η εξεταστική? Η συζήτηση. Προφανώς δεν θα ήθελα να χαθεί η εξεταστική για κανένα φοιτητή. Αλλά θα χαθεί άμα συνεχίσει. Αφήστε να σας πω. Το κύμα καταλήψεων και την αντίδραση στα πανεπιστήμια το προκάλεσε η ίδια κυβέρνηση. Χωρίς κανένα διάλογο, με αναγγελία του κ. Μητσοτάκη από τις προγραμματικές κιόλας, γιατί έχουν γίνει συγκεκριμένες επενδύσεις στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Ένα φαντ αγόρασε ένα από τους μεγάλους ιδιωτικούς οργανισμούς εκπαίδευσης έναντι 250 εκατομμυρίων ευρώ και έρχεται η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, κάνει bypass στο Σύνταγμα, γιατί εδώ υπάρχει, το Σύνταγμα μιλάει συγκεκριμένα στο άρθρο 16, πηγαίνει με το άρθρο 28 για τις διακρατικές συμφωνίες, τη στιγμή που υποβαθμίζει συνειδητά τα δημόσια πανεπιστήμια τα τελευταία 5 χρόνια. Και προσέξτε, δεν είναι μόνο η υποβάθμιση με τη χρηματοδότηση. Ναι, είναι και ο τρόπος που απαγορεύει. Ένα λεπτό. Απαγορεύει. Ένα λεπτό. Αφήστε να το ολοκληρώσω, γιατί έχει ενδιαφέρον. Ολοκληρώστε, διάλογο κάνουμε. Δεν είναι αν κάνουμε διάλογο, να μην τοποθετούμε, να κάνουμε διάλογο. Δεν έχω πρόβλημα. Να κάνουμε λοιπόν. Ό,τι θέλετε. Και σας λέω ότι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για παράδειγμα, είναι ψηλά στη βαθμολογία. Πώς εγώ λέω 67, ούτε επί των ημερών σας υποβαθμίστηκε, ούτε τώρα υποβαθμίστηκε. Παίρνει 67% λιγότερα χρήματα σύμφωνα με την ανακοίνωση του ίδιου του Πανεπιστήμιου σε σχέση με το 2010. Και αυτό δεν έχει αποκατασταθεί. Το 2018, επιπλέον, ακούστε με, το 2018 η επιχορήγηση ήταν 90 εκατομμύρια. Μετά πήγανε 110 και έχει πάει σε 135.
Αυτό είναι... Πόσο έπαιρνε το 2010, μας πρέπει να δούμε. Είχαμε κρίση. Ακολούθησαν κάποια μνημόνια, δεν ξέρω αν το καταλάβω. Ναι, ακολούθησαν κάποια μνημόνια και σε όλα τα υπόλοιπα έχετε επαναφέρει τις αμοιβές, τις απευθείας αναθέσεις για τα σπατάλη στο δημοσίο χρήματος. Ενώ στην παιδεία, μισό λεπτό, το συγκρίνεται όμως με την έξοδο από τα μνημόνια. Από το 2018 και μετά. Ναι. Πάμε να πω δύο λόγια. Προσέξτε, συνειδητά λοιπόν εδώ τα τελευταία 4,5 χρόνια έχει διαρρήξει τη σχέση της κοινωνίας με το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Απαγορεύει την εισαγωγή σε πάρα πολύ κόσμο. Προσέξτε, ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συντελεστής βαρύτητας μαθήματος. Μισό λεπτό. Τώρα έλεγε ο κύριος καθηγητής ότι αυτός που δεν μπαίνει για μία μονάδα είναι άδικος. Σκεφτείτε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η ελάχιστη βάση σημαίνει ότι είναι αναλφάβητο. Είναι αναλφάβητος αυτός που δεν μπαίνει την ελάχιστη βάση. Εδώ εξετάζονται παιδιά για σχέδιο, για να μπουν αρχιτέκτονες, που δεν το διδάσκονται στο δημόσιο σχολείο. Υπάρχουν σοβαρές. Ναι, αυτό είναι παλιό, δεν είναι καινούριο. Να αλλάξει αυτό. 100 χρόνια. Να φέρει ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Δηλαδή αυτός που τόσο καιρό μας λέγανε ότι είναι άχρηστος φοιτητής, δεν μπορεί να μπαίνει με τρία. Προσέξτε, τώρα μπορεί να πάει να αγοράσει το πτυχίο. Πώς θα το αγοράσει. Να σας πω το εξής. Συγγνώμη κύριε Καραμέρο, λοιπόν, με συγχωρείτε. Χιλιάδες συνέλληνες που πάνε στο εξωτερικό αγοράζουν τα πτυχία, δεν σπουδάζουν. Εγώ πήγα στην Αγγλία και σπούδασα σε δημόσιο πανεπιστήμιο. Το αγοράσατε εσείς λοιπόν. Και ιδιωτικά όμως. Μπράβο, θα ήθελα να έχω σπουδάσει στη χώρα μου, προσέξτε. Και ξέρετε, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το επιτρέπει. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφτιαξε νομική. Το ΠΑΣΟΚ τότε. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να φτιάξει νομική Πάτρα. Σας άφησε ολόκληρο. Α πάνε τα παιδιά μας στη Βουλγαρία. Σας άφησε ολόκληρο σχέδιο για νομική Πάτρα, γιατί είναι μία από τις περιζήτητες σχολές. Και, αν γινόταν και το ακυρώσατε. Βεβαίως. Άμα έγιναν νομική Πάτρα, άμα γινόταν μία ακόμα για τριγωνική. Ακυρώσατε το σχέδιο. Λέω λοιπόν ότι εδώ, εγώ προσωπικά, κύριε Χατζή, θα έβλεπα τη λειτουργία και για τους ξένους φοιτητές και για να μην φεύγουν αυτές οι 40.000 οικογένειες και ταλαιπωρούνται στο εξωτερικό. Γιατί το έχω ζήσει στην οικογένειά μου. Mm-hmm. Δεν μπορώ να είμαι εκτός πραγματικότητας. Όχι όμως να συνηγορήσω σε μια κυβέρνηση που διαλύει συνειδητά το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και απαγορεύει στην πραγματικότητα στα παιδιά της μεσαίας τάξης να μπουν στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και την άλλη έρχεται και τους λέει θα κάνω ΙΕΚ ιατρικής, μπείτε στο ΙΕΚ ιατρικής και αγοράστε το πτυχίο. Λαμβάνετε υπόψη σας, κύριε Καραμέρο, λαμβάνετε υπόψη σας το γεγονός ότι για να μπει ένας Έλληνας, ένα Ελληνόπουλο, ένα παιδί μας στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο έχει. Εσείς, έχω παιδιά στην εφηβεία, κύριε Χατζή, λέτε να μην το ξέρω. Είχα γιο, μπήκε στο Μετσόβιο. Ο γιος μου το Μετσόβιο τελείωσε. Αλλά μην να περάσει από την παραπαιδεία. Αλλά... θέλω να σας πω. Αυτό είναι προβληματικό. Εγώ δεν σας λέω ότι είναι σωστό. Πόσα πλήρωσα. Όπως επίσης να σας πω κάτι που είναι προβληματικό. Να τα δείτε. Το γεγονός ότι αν δεν μπορείς να αποστηθείς, δεν μπορείς να περάσεις στις περισσότερες σχολές των Ελλήνων. Αυτό είναι ένα γενικό θέμα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι το μόνο. Και κλείνω σε 10 δεύτερα, κύριε Μαρκόπουλε. Το μόνο αδιάβλητο σύστημα που επιτρέπει την κοινωνική κινητικότητα, δηλαδή το παιδί του φτωχού να μπορεί να περάσει κάπου που δεν μπορεί το παιδί του πλούσιο αν δεν διαβάσει. Δεν μπορούμε να το διαλύσουμε. Είναι ένα από τα τελευταία φύλλα σε αυτό που λέτε. Βγαίνει και ο Νίκος Ξανθόπουλος ξαφνικά και είναι ένα τραγουδάκι. Συγγνώμη κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε. Τώρα επειδή είναι ένα θέμα το οποίο άπτεται και τη κυβέρνηση. Γιατί το ειρωνεύεστε αυτό. Τη κυβερνητική πολιτική. Δεν είστε από πλούσια οικογένεια, κύριε Μαρκόπουλε. Δεν είμαι. Γιατί λέτε Ξανθόπουλο. Ένα επιχείρημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και πραγματικό. Κύριε Καραμέρο, με όλη την εκτίμηση. Καλά, δεν μπορούν όλοι να πάνε ιδιωτικά. Εγώ τι λέω. Είναι βαθύτατα υποκριτικό. Βαθύτατα υποκριτικό. Ένα κόμμα του οποίου και ο πρόεδρος έχει σπουδάσει σε ένα από τα καλύτερα παγκοσμίως ιδιωτικά πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Περίπου το 40 με 50% του στελεχειακού σας δυναμικού έχει περάσει από πανεπιστήμια του εξωτερικού να μιλάει και να λέει τι. Θα στερήσω από το Ελληνόπουλο την πρόσβαση στην ιδιωτική εκπαίδευση. Νούμερο ένα. Και τώρα μπορεί. Νούμερο δύο, είπατε κύριε Χατζή πριν. Πολύ εύστοχα ότι η νεολαία πολλές φορές δημιουργεί κάποιο τύπου πρωτοπορίες κτλ. Όχι κάποιο τύπου. Διεκδικεί. Διεκδικεί και βάζει αιτήματα. Είμαστε εκτός εμείς. Αυτοί είναι εντός. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτοί οι οποίοι κάνουν καταλήψεις. Εγώ τους συγγνώμη κύριε καθηγητά. Δεν διέκοψα κανέναν. Θα μου επιτρέψετε να σας πω λοιπόν κύριε Χατζή ότι κατά τη γνώμη μου αυτοί οι οποίοι κάνουν καταλήψεις αυτή τη στιγμή δεν είναι νέοι, είναι νεόγεροι. Με υλικά του Μάη του 68. Τουλάχιστον δεν του λέτε ληστές όπως και με συνθήματα 1, 2, 3 πολλά πολυτεχνία τα οποία είναι πλέον ξεπερασμένα, προσπαθούν να ερμηνεύσουν τον 21ο αιώνα. Τι είναι μόδα το ένα αιώνα, έναν αιώνα που σε όλο τον πλανήτη βλέπουμε ότι ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα επενδύουν στην έρευνα, στην καινοτομία και εμείς είμαστε κολλημένοι στο 1968, στο Μάη. Γιατί? Είμαστε κολλημένοι στα ίδια σχήματα του Χινίου. Γιατί δεν μπορούν να τα κάνουνε. Είμαστε κολλημένοι. Δεν είστε ενημερωμένος. Είμαστε κολλημένοι. Επειδή είπε. Και να πω και κάτι άλλο. Και ολοκληρών. Δευτερόλεπτα. Πες το, γιατί θα ρωτήσουμε. Και να πω και κάτι. Δεν ζορίζεσαι εσύ ποτέ.
Και να πω και κάτι άλλο. Δεν είναι δυνατόν εδώ πέρα να μιλάμε για κινήματα τη στιγμή που είναι μειοψηφικά. Οι περισσότεροι φοιτητές είναι κατά των καταλήψεων. Έχετε δει το κίνημα στο TikTok τι σημαίνει που βγαίνουν φοιτητές και κατακρίνουν τις μειοψηφίες. Γίνονται συνελεύσεις στα πανεπιστήμια. Τις οποίες εσείς υποστηρίζετε. Οι αποφάσεις γίνονται επί των παρόντων. Για να σας πετάξω και την μπάλα μπασκετικά. Ή ο μπασκετμπολίστας Νίκος Παπάς 34 ετών, συνταξιούχος μπασκετμπολίστας, πήγε σήμερα, είδαμε στην ειδησιογραφία, ναι, να στηρίξει, λέει, τον αγώνα των συμφοιτητών του. Θυμήθηκε 34 ετών ότι είναι φοιτητής, τον οποίο μάλιστα μαθαίνω ότι θέλετε να κατεβάσετε και στο ευρωψηφοδέλτιό σας. Σας παρακαλώ λοιπόν πολύ. Δεν πάτησαν ποτέ στο πανεπιστήμιο. Το λαϊκό νοικοκυριό θέλει και λαϊκές λύσεις. Και λαϊκή, λαϊκή λύση, λύση λέγατε και για το ρεύμα που μας φέρατε τους ιδιώτες. Ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει λογαριασμούς, κύριε Μαρκόπουλε. Αλλά και η παροχή σας εναλλακτικής. Σας θυμάμαι να λέτε, τι ωραία το να έρθουν οι παροχοί. Το πείτε στη Θεσσαλονίκη. Το ίδιο που κάνατε στο ρεύμα, θα κάνετε και από στην τον υγεία και στην παιδεία. Που φεύγει και πηγαίνει να δώσει τα λεφτά η οικογένεια στη Σόφια. Σε ποιες σχολές. Σε ποιες σχολές. Είπατε δύο λεπτά. Δεν θέλετε διάλογο. Σε ποια σχολή, κύριε Μαρκόπουλε, σε ποια σχολή. Σε ποιες, σε πλήθος. Πείτε μου μια σχολή. Οι ιατρικές πηγαίνουν. Να κάνουμε μια ακόμα ιατρική. Θα κάνουμε η ΕΚΕ ιατρικής. Εσείς πιστεύετε ότι θα έρθει το Χάρβαρντ και να το Γιέιλ. Να σας πω κάτι. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε δύο καθηγητές βουλευτές, την κυρία Λινού, τον κύριο Λιόπουλο. Ζήστε, κανένα Χάρβαρντ δεν θα έρθει στην Ελλάδα. Πατήστε στον 21ο αιώνα. Πιο μπροστά από εσάς. Οι Αμερικάνοι είναι βλάκες. Πιο μπροστά από εσάς. Οι Βρετανοί είναι ηλίθιοι. Οι Γερμανοί δεν ξέρουν τι γίνεται. Δεν είναι βλάκες. Και ξέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ξέρετε τι θέλετε να κάνετε. Αφού λοιπόν είναι όλα έτσι, γιατί τα στελέχη σας και ο πρόεδρος σας ένα φαντ να τις χαιρετήσετε. Θέλετε να βάλετε τις τράπεζες. Ένα και οι Γερμανοί θέλουν τις τράπεζες. Και οι Γάλλοι τις τράπεζες. Να δίνουν φοιτητικά δάνεια. Να δίνουν φοιτητικά δάνεια. Μια χαρά σας αρέσει, κάνει και νούμερα. Όχι, δεν κάνουν νούμερα με αυτό, το ξέρετε. Σας λέω, λοιπόν, γίνεται κάβγα, το επόμενο στάδιο το στρίβουν, είναι φοιτητικά δάνεια. Να βάλετε τους φοιτητές να παίρνουν 150.000 ευρώ δάνειο για να τελειώσουν ένα πανεπιστήμιο. Αυτό θέλει λοιπόν, εσείς. Νομίζω ότι το έχετε στο μυαλό σας αυτή τη στιγμή. Είναι το επόμενο στάδιο. Να μιλήσει και ο Χριστιανός. Όλη αυτή η συζήτηση δεν έχει κανένα χαρακτήρα μεταρρύθμισης. Δεν είναι μεταρρύθμιση το να κάνεις μη κρατικά πανεπιστήμια. Ιδιωτικά. Είναι για αμιγώς οικονομικούς λόγους. Δεν έχω ακούσει κάποιο εκπαιδευτικό επιχείρημα που θα συμβάλλει στην πρόθεση της εκπαίδευσης που να γίνουν εσύ, μη κρατικά. Ανδρέα, ε? Μεταθέσετε, δεν έκρινες, ας πούμε, να έρθουνε. Εγώ θέλω... Δηλαδή, γιατί εγώ δεν έχω δει το νομοσχέδιο. Αν συμφωνώ ώρι, στο επιχείρημα δηλαδή, του Γιώργου Καραμέρου ότι η δημόσια παιδεία σε όλες τις βαθμίδες είναι το μεγαλύτερο μέσο περιορισμού των ανισοτήτων και ανάδειξης ή προώθησης των παιδιών που δεν έχουν δυνατότητα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος από τη δημόσια παιδεία. Γι' αυτό πρέπει να υποστηριχτεί με όλους τους τρόπους. Βρε, δέστε το θαύμα της Κύπρου. Έχω το που πάνε Ισραηλινοί, πάνε Άραβες και πληρώνουν. Και οι Κύπροι όμως δεν πάνε σε τα ιδιωτικά. Πάνε στα δημόσια. Να συμφωνήσουμε ότι το θαύμα της Κύπρου δεν είναι ακαδημαϊκό, είναι οικονομικό. Και ακαδημαϊκό. Είναι κυρίως στο ΑΕΠ. Άκουγα και τα στοιχεία. Άρα, για να μην είναι υποκριτική ζήτηση, αν θέλει η κυβέρνηση να είναι ειλικρινής, να πει ότι το κάνουμε για οικονομικούς λόγους. Όχι για να στηρίξουμε την παιδεία. Όλα το γιατί δεν στηρίζεται έτσι η παιδεία. Ένα λεπτό. Η παιδεία, Ανδρέα, υπάρχουν τρόποι, Ανδρέα, να στηρίξει. Ένα λεπτό. Έλα, κύριε καθηγητά. Συμφωνώντας απόλυτα ότι η παιδεία είναι μηχανισμός κοινωνικής κινητικότητας, δεν είναι όμως των κατηλημένων σχολείων και πανεπιστημίων. Και με κάθε άλλο σεβασμό. Θέμα. Άλλο θέμα. Με κάθε σεβασμό. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Ναι, με κάθε σεβασμό προς το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης και τον εδώ παρόντα αντιπρόσωπό του, που αναφέρθηκε στις καταλήψεις που αποφασίζονται με πλειοψηφίες, δεν έχετε ακούσει τίποτα για μεταφερόμενες πλειοψηφίες. Των παρόντων, δεν... κύριε καθηγητά, ναι, και το ξέρετε πολύ, ναι, καλά. Δεν έχετε ακούσει για μεταφερόμενες τεχνητές πλειοψηφίες. Πάντως σίγουρα θα συμφωνείτε μαζί μου ότι δεν είναι ληστεία η κατάληψη, όπως είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Είναι παρανομία όμως. Όχι, εγώ θα έλεγα ληστεία, διότι είναι βίαιη αφαίρεση της γνώσης από τον φτωχό που δεν μπορεί να πάει να σπουδάσει σε πανεπιστήμιο που δεν καταλαμβάνεται. Να σας πω κάτι. Πάρα πολλοί φοιτητικοί αγώνες. Γιατί ξέρετε κάτι, το ίδιο συμβαίνει και με τα μπλόκα των αγροτών. Και αυτοί παράνομοι είναι και ληστές, έτσι. Να μην διεκδικήσουν τι γίνεται με το ενεργειακό κόστος, με τα λοιπάσματα, με την ιστορικέδεια του σούπερ μάρκετ. Μισό λεπτό. Αυτόν τον τρόπο βρίσκουμε πάντα ένα τρόπο, κάθε κινητοποίηση, κάθε αγώνα κοινωνικό, να τον χαρακτηρίζουμε παράνομο. Όχι, όχι. Άλλο η διεκδίκηση και άλλο η περιαγωγή της κοινωνίας σε κατάσταση ομοιρίας. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μαρκόπουλο που ήταν απόψε. Κύριε Καραμέρο, σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία. Έχετε να πάτε σε μια υποχρέωση, πολύ ωραία υποχρέωση απόψε. Δεν τη μαρτυράω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάποια γιορτή και δεν το ξέρω. Παγίου Τρίφων αύριο. Είναι σε μαρτυριάρη, σταμάτα. Τρίφωνος Αλεξιάδης. Να πάρουμε τον Αλεξιάδη, το φίλο. Λοιπόν, το ευχαριστώ κύριε καθηγητά πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, θα είναι μαζί μας ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Σάκης Κέρτσος, να συζητήσουμε
τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, το αγροτικό ζήτημα και βεβαίως αυτό που αφήσαμε λιγάκι εδώ μια ουρά για τα πανεπιστήμια και για τις καταλήψεις. Ερχόμαστε με Άκη Σκέρτσο. Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας, ακούσαμε τους καλεσμένους, τον κύριο Μαρκόπουλο, τον κύριο Καραμέρο, τον Ανδρέα τον Παπαδόπουλο, τον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο και τον Θανάση τον Διαμαντόπουλο. Ακούσαμε τις απόψεις τους και για αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, που τον είχαμε στον αέρα τηλεφωνικά, δεν μπορούσαμε διαφορετικά απόψη, είχε μια υποχρέωση, για τα θέματα των χειρουργείων και από τα... υπήρξαν και κάποια υπόλοιπα από την πρωινή συνέντευξη που μου παραχώρησε στο Talk Radio στους 98,9. Παραξηγήθηκαν κάποια που είπε, αλλά δεν παραξηγήθηκαν, τα είπε έτσι όπως τα είπε. Και, εν πάση περιπτώσει, βγάλατε κάποια συμπεράσματα. Δίπλα μου είναι ο κύριος Άκης Σκέρτσος, ο Υπουργός Επικρατείας και ένας εκ των στενών συνεργατών του κυρίου Μητσοτάκη στο επιτελικό κράτος, το λέω καλά. Καλά το λέτε. Ισχύει ακόμα, το επιτελικό κράτος. Βέβαια. Είναι νόμος του κράτους. Ξέρετε, υπάρχουν νόμοι που τηρούνται και άλλοι που δεν τηρούνται. Και... είμαστε η κυβέρνηση, του είπαμε και το κάναμε. Όχι όλα. Είπατε κάποια πράγματα. Κάποια είπατε, κάνατε, κάποια είπατε και δεν τα κάνατε, κάποια περιμένετε να τα κάνετε. Κάποια τα κάναμε, αλλά πρέπει να γίνουν καλύτερα. Δεν παραδέχεστε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στο κυβερνητικό έργο. Πάντα θα υπάρχουν. Το θέμα είναι να είμαστε συνεπείς μεταξύ λόγων και έργων. Εντάξει. Και φυσικά όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις ή και όπου δεν έχει γίνει. Και φάλτσα, με συγχωρείτε. Πρέπει να διορθώνονται. Ναι, δηλαδή για παράδειγμα, ας πούμε, ξαφνικά θα μιλήσουμε για το αγροτικό ζήτημα και τις καταλήψεις κυρίως, γιατί είναι τα δύο βασικά θέματα που σήμερα είναι στην επικαιρότητα. Αλλά μιας και είπαμε για τις παραλήψεις, δεν μπορεί ξαφνικά να παρατήρησε ο αρμόδιος υπουργός ότι το βρεφικό γάλα η Νεστλέ μας έχει χαρατσώσει 213% πάνω και η Φρίσλαν το ίδιο. Τους έβαλε 500.000 πρόστιμο, εντάξει, αλλά τόσο αργά το καταλάβατε. Δεν τα είχατε δει νωρίτερα. 5 χρόνια στην κυβέρνηση. Έχουμε να δώσουμε 2 μάχες στην αγορά και αναγνωρίζουμε ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η ελληνική οικογένεια. Για μας τρεις είναι οι προτεραιότητες, κύριε Χατζή. Είναι η ακρίβεια, η στήριξη των εισοδημάτων, η υγεία, η στήριξη της δημόσιας υγείας και η ασφάλεια του πολίτη. Σε αυτά τα τρία μέτωπα, ο αγώνας που δίνουμε είναι συνεχής. Γνωρίζουμε την ανασφάλεια που υπάρχει. Δεν μου απαντάτε όμως το ερώτημα. Θα σας απαντήσω. Μου λέτε κάτι άλλο, το οποίο εντάξει, καλό είναι, αλλά δεν. Το ζήτημα της ακρίβειας και της αντιμετώπισης του πληθωρισμού αντιμετωπίζεται με 2 τρόπους. Ο πρώτος ήταν η μάχη που δώσαμε και συνεχίζουμε να δίνουμε ως προς τον εξωγενή πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός που προκλήθηκε δηλαδή από την ενεργειακή κρίση, από τον πόλεμο στην Ουκρανία, και εκεί η Ελλάδα, χάρη στις παρεμβάσεις που έγιναν από την κυβέρνηση και τη στήριξη των εισοδημάτων, έχει καταφέρει να τα πάει όσο καλά τα έχει πάει και η υπόλοιπη Ευρώπη. Είμαστε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αν τα είχατε πάει τόσο καλά όσο ισχυρίζεστε, τότε δεν θα ήταν στις δημοσκοπήσεις το πρώτο πρόβλημα η ακρίβεια, αλλά θα ήταν πέμπτο. Μα κανείς δεν αμφισβητεί. Και θα ήταν ένα άλλο πρώτο πρόβλημα. Το πρόσθετο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η Ελλάδα είναι ότι το πραγματικό εισόδημα των πολιτών, το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, παραμένει χαμηλότερο από το ευρωπαϊκό. Δεν παραμένει, βέβαια. Γιατί αφού είναι... Γι' αυτό και έχουμε βάλει σαν στρατηγικό στόχο τετραετίας την αύξηση των εισοδημάτων. Ωστόσο, με πήγατε εντέχνως κάπου αλλού από το ερώτημα. Απαντήσω για το εισόδημα και το βρεφικό γάλα. Δεν είναι ακριβώς το βρεφικό γάλα. Το ερώτημα είναι τόσο αργά, δηλαδή, μπορεί να διαπιστώσει το Υπουργείο το πρόβλημα. Εάν ένα Υπουργείο τόσο αργά μπορεί να διαπιστώσει το πρόβλημα τη οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν μιλάω μόνο για εσάς, αλλά στην προηγούμενη περίπτωση εσείς είστε κυβέρνηση και έχετε ένα συγκεκριμένο υπουργό. Λοιπόν, δεν μπορούσε να το καταλάβει νωρίτερα τι γίνεται και να κάνει αυτές τις κινήσεις και τις ενέργειες. Γιατί ξέρετε κάτι, κύριε Υπουργέ, το βρεφικό γάλα είναι απαραίτητο για μια οικογένεια. Δεν είναι πάρε ένα μπουκάλι ουίσκι ή ένα μπουκάλι κρασί. Γνωρίζουμε πολύ καλά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ειδικά η νέα οικογένεια στην Ελλάδα. Έχουμε μειώσει στον ελάχιστο συντελεστή το ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη. Το γνωρίζετε αυτό από την πρώτη στιγμή. Γνωρίζετε επίσης ότι οι έλεγχοι που γίνονται από την ΕΔΜΕΑ, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι διαρκείς, όλο και πιο εντατικοί και όλο σε μεγαλύτερο βάθος, ώστε να καταλάβουμε καλύτερα και να συγκρίνουμε τις τιμές που υπάρχουν στην Ελλάδα σε ομοειδή πρόοδο σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι εύκολο. Τα περιθώρια κέρδους. Αυτό πλέον. Αυτό είναι εύκολο. Με τεχνολογία είναι εύκολο. Ακριβώς. Αυτό πλέον αποτελεί και εκτιμένη γνώση και του Υπουργείου και της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Τα συμπεράσματα έχουν βγει και βλέπετε. Άργησε πάντα στο Υπουργείο. Δεν το παραδέχεστε όμως. Τον τελευταίο χρόνο, κύριε Χατζή, έχουν μπει πρόστιμα πρωτοφανή. Όχι, σε μιλάω για το συγκεκριμένο, καταλάβατε. Πολυεθνικούς ομίλους, σε μεγάλες ελληνικές εταιρείες.
πρόστιμα που προσεγγίζουν τα 13 εκατομμύρια ευρώ, έχουν εισπραχθεί τουλάχιστον τα μισά από αυτά. Δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναδεί κυβέρνηση να τα βάζει με μεγάλους της αγοράς. Καλά, και αυτό απαντά και στην κριτική που γίνεται από την αντιπολίτευση. Δεν τα βάζετε και τόσο πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει λιγάκι τους γρατσουλάτε. Μα εδώ ακούμε ότι ο Μητσοτάκης είναι νεοφιλελεύθερος, ο Μητσοτάκης τα έχει καλά με τις μεγάλες εταιρείες. Αυτό σας το εντάξει. Παράτσι φορολογικό, έκτακτη φορολογία στις εταιρείες ενέργειας, στους παρόχους ενέργειας, στα δηληστήρια. Ο Μητσοτάκης έβαλε όμως. Δεν έβαλε κάποιος άλλος. Και αντίστοιχα στις πολυεθνικές. Ναι, γιατί επί Μητσοτάκη είδαμε το φαινόμενο αυτό να εξελίσσεται και πάρα πολύ ραγδαία σε ό,τι αφορά το μεσχροκέρδια. Στη βάση μιας κεκτημένης ταχύτητας ότι η Ελλάδα, παρότι είναι ευρωπαϊκή χώρα, μπορεί να λειτουργεί με άλλους κανόνες που δεν προσυδειάζουν σε μια ευρωπαϊκή χώρα, αυτό πρέπει να το ξεχάσουν και να εφαρμόζουν τις ίδιες εμπορικές πρακτικές που εφαρμόζουν και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Εμείς ζητάμε την εφαρμογή της νομιμότητας και την προστασία του καταναλωτή με πραγματική λειτουργία του ανταγωνισμού. Το κράτος είναι νόμιμο. Ζητάτε τη νομιμότητα, αλλά το κράτος είναι νόμιμο, είναι εντάξει απέναντι στον πολίτη. Όχι. Ανταποκρίνεται σε αυτά που πληρώνει ο πολίτης για να έχει ως παροχές. Δεν είναι, κύριε Υπουργέ. Το κράτος, το ξέρετε, δεν είναι. Το κράτος είναι ο μεγάλος ασθενής. Εντάξει, το γνωρίζουμε. Δεν είναι. Και αυτή η κυβέρνηση, αν μη τι άλλο, προσπαθεί εντάξει. να παρακάμψει διαχρονικές αβελτηρίες και στρεβλώσεις ψηφιοποιώντας το. Να δημιουργήσει, εντάξει, εκεί δεν σας λέει κανείς τίποτα για την ψηφιοποίηση. Να δημιουργήσει νέες δομές για να αντιμετωπίσουμε νέα προβλήματα. Για παράδειγμα, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προέκυψε από τη συνένωση διαφόρων διάσπαρτων αρμοδιοτήτων που υπήρχαν σε διάφορα υπουργεία και δεν έκαναν ποτέ ψηφιοποίηση. Δαπανιόντουσαν δηλαδή, δαπανόντουσαν τεράστια ποσά χωρίς να βλέπουμε ψηφιοποίηση του κράτους. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργηθεί για να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τα τελευταία 4 χρόνια τη μεγάλη πρόκληση και κρίση της μετανάστευσης και της προσφυγικής κρίσης. Πάμε τώρα στα δύο μεγάλα θέματα. Το πρώτο θέμα είναι οι αγρότες όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης στον δρόμο. Αλλά και στην Ελλάδα, επειδή επιπροσθέτως έχουμε το πρόβλημα της Θεσσαλίας, αυτό που δημιουργήθηκε, και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι καθυστερήσατε εκεί. Υπήρξε καθυστέρηση στο να ανταποκριθείτε στα αιτήματα των ανθρώπων και να αποκαταστήσετε πράγματα. Αυτό είπε τουλάχιστον ο κύριος Πρωθυπουργός. Και ζητάνε οι αγρότες, έχω εδώ τα αιτήματά τους, τα έχω τυπώσει επίτηδες για να το συζητάμε, πλήρη αναθεώρηση της ΚΑΠ στην πραγματική παραγωγική κατεύθυνση. Για τον πρωτογενή τομέα, κύριε Υπουργέ, κάνατε ποτέ κάτι? Δηλαδή, έχετε ένα πενταετές σχέδιο που να αφορά το μέσο αγρότη, μιλάω τώρα εγώ έτσι. Κάνατε τίποτα με τους μικρούς κλήρους να γίνει κάποιος συνεταιρισμός, να πάτε μπροστά, να θεσπίσετε νέους τρόπους και εξυγίανση στον αγροτικό τομέα? Δεν έχετε κάνει κάτι σε αυτό. Δεν έχετε κάνει. Τώρα ισοπεδωτική. Όχι, λέω στο συγκεκριμένο δεν έχετε, που μιλάω, δεν λέω για γενικώς. Ό,τι έχουμε κάνει στην τετραετία και η πορεία του πρωτογενούς τομέα τα τελευταία 4 χρόνια δείχνει ότι, αν μη τι άλλο, οι πολιτικές μας έφεραν ένα αποτέλεσμα. Και όταν λέω πορεία, τι εννοώ? Αυξήθηκαν οι παραγωγές. Βελτιώθηκαν οι τιμές αρκετά προϊόντα. Αυξήθηκαν οι εξαγωγές. Οι τιμές δεν τις βλέπω. Βελτιωμένες στο ράφι. Ουσιαστικά υπήρξε μια αναστροφή του εμπορικού ελλείμματος στο ισοζύγιο. Υπήρξε. Από εισαγωγές που ήταν περισσότερες από τις εξαγωγές, πλέον τα ελληνικά προϊόντα που εξάγονται στο εξωτερικό από τον πρωτογενή τομέα είναι περισσότερα. Αυτά δεν έγιναν. Ναι, αλλά άμα βλέπω λεμόνια εγώ Αργεντινίες, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν το προσέχει το κράτος. Εγώ θέλω να μιλάω για το κράτος. Μου αρέσει αυτή η έννοια. Είμαι και λίγο κρατιστής εγώ, καταλάβατε. Ισχυρό κράτος και αποτελεσματικό. Ναι, γιατί συμβαίνει αυτό? Μετά, ας πούμε, μου λέει ένας αγρότης, σας πω το συγκεκριμένο παράδειγμα. Είναι παραγωγός μήλων, παράγει μήλα ο άνθρωπος και μεγάλη έκταση και μεγάλη παραγωγή. Μου λέει, δεν τα μάζεψα φέτος. Στον αέρα μου το είπε, δημόσια με το όνομά του. Δεν τα μάζεψα. Ξέρεις, μου λέει, δεν τα μάζεψα. Γιατί μου στοιχίζει 0,80 και μου τα αγοράζω 0,60. Γιατί να τα μαζέψω, μου λέει. Αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα αυτό? Το έχετε ζυγίσει αυτό? Ναι. Τι μπορεί να σημαίνει? Λοιπόν, στη διάρκεια της πανδημίας δόθηκαν περισσότερα από 600 εκατομμύρια βοήθεια, έκτακτη ενίσχυση στους αγρότες. Δόθηκαν τα τελευταία 4 χρόνια επίσης για πρώτη φορά πάνω από 1 δισεκατομμύριο αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ που εκκρεμούσαν. Αυτή ήταν μια πραγματική στήριξη που δόθηκε στον αγροτικό κόσμο. Τα ξέρουμε αυτά. Μειώθηκε ο ΦΠΑ στις ζωοτροφές, στα λιπάσματα, μειώθηκε ο ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα, δόθηκαν τα τελευταία 2 χρόνια του 2022. Το πήγατε 13% το ΦΠΑ, νομίζω, 13% και 6% τα προϊόντα. Δόθηκαν τα τελευταία 2 χρόνια επίσης χρήματα τα οποία επιστράφηκαν ως προς τον ΦΠΑ για το πετρέλαιο, το αγροτικό. 190 εκατομμύρια. Ακριβώς. 168 εκατομμύρια. Όλα αυτά τι στόχο έχουν? Έχουν σαν στόχο να στηρίξουν στην πράξη
έναν κλάδο που για μας αποτελεί προτεραιότητα. Εμείς δεν πιστεύουμε σε μία μόνο θεματική ανάπτυξη οικονομίας, μόνο με τον τουρισμό για παράδειγμα. Πρέπει να αναπτυχθούν ισόρροπα όλοι οι τομείς. Δεν έχεις πρωτογενή τομέα, δευτερογενή τομέα, μεταποίηση, παραγωγή και φυσικά υπηρεσίες και τουρισμός. Όλα αυτά πρέπει να αναπτύσσονται δυναμικά και βιώσιμα. Εγώ δεν είδα πάντως. Τρόπο που να σέβεται και το περιβάλλον. Αυτή είναι η δική μας. Όπως είπατε νωρίτερα, το κάθε Υπουργείο έχει μια αρμοδιότητα για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως λένε οι αγρότες. Και έχουν δίκιο να πούμε εδώ που τα λέμε. Έχετε αλλάξει τόσους υπουργούς. Έχετε αλλάξει τόσους γραμματείς, τόσους φαρισαίους. Τόσοι παρατρεχάμενοι. Πάνε, έρχονται. Γιατί με φύγει ο Υπουργός, ξέρετε, φέρει και μια στρατιά παρατρεχάμενων, ας πούμε, που είναι εκεί στα Υπουργεία. Το ξέρετε αυτό, μην με κοιτάτε έτσι. Μα λοιπόν, στους γραμματείς υπάρχει μια σταθερότητα. Ναι, όχι, γενικά στους φαρισαίους μιλάω τώρα. Λοιπόν, και σου λέει δεν βρίσκουμε άκρη, ρε παιδί μου, να συνεννοηθούμε. Είναι ένας υπουργός, 3 χρόνια, εντάξει, βρίσκουν μια άκρη, συνεννοούνται. Άμα αλλάζει συνέχεια όμως και στους οργανισμούς που αλλάζουν εκεί στο Υπουργείο το συγκεκριμένο. Εντάξει, δεν μπορεί να βρει άκρη, άκρη μεταξύ μας δηλαδή. Νομίζω ότι ο κύριος Αυγενάκης και οι υφυπουργοί του. Δεν μιλάω για το προσωπικό. Δίνουν μια μεγάλη μάχη να σταθούν δίπλα στον αγροτικό κόσμο. Επαναλαμβάνω, εμείς δεν ερχόμαστε για να κουνήσουμε το δάχτυλο σε κανέναν. Θα σταθούμε και θα ακούσουμε όλα τα δίκαια και εύλογα αιτήματα. Ναι. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ένα πράγμα. Θέλουμε να πηγαίνει καλά η οικονομία. Το πρόσθετο μέρισμα ανάπτυξης που έρχεται και μέχρι τώρα έχουμε αποδείξει ότι ο προϋπολογισμός λειτουργεί και φέρνει καλύτερα αποτελέσματα από αυτά τα οποία έχουμε σχεδιάσει και παρουσιάσει στην. Εντάξει, τα χαρτιά, οκ, okay, το καταλαβαίνουμε. Στα χαρτιά, στην πράξη. Στην πράξη όμως λέει ο αγρότης. Αυτό έρχεται και επιστρέφεται πλέον σε όλους τους κλάδους και σε όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Δύο θέματα. Στην αναπλήρωση του εισοδήματος εξαιτίας της μείωσης παραγωγής και των ασθενειών που και από τις καταστροφές και τις ασθένειες θα κάνετε κάτι. Να πω ότι είναι βασικό αίτημα αυτό. Να θυμίσω ότι ανακοινώσαμε αυτή την εβδομάδα που αποτελούν μια ουσιαστική στήριξη. Δεν τους πείσατε. Είναι μια πρώτη κίνηση καλής θέλησης όμως. Και δείχνουμε εδώ πέρα ότι στο βασικό ζήτημα της ρευστότητας του αγροτικού εισοδήματος για να ξεκινήσουν την νέα καλλιεργητική περίοδο, δώσαμε μια λύση που νομίζω ότι είναι μια ανακούφιση. Δηλαδή, τι είπαμε. Είπαμε ότι μπορούμε να φέρουμε μπροστά τις αποζημιώσεις έως το τέλος Φεβρουαρίου. Θα μπορούν να έχουν γίνει δηλώσεις, να πάρουν από 5 έως 10.000 ευρώ μπροστά από τις αποζημιώσεις που εκκρεμούν για τη Θεσσαλία. Οι αγρότες που θα αφαιρεθούν από αυτές τις αποζημιώσεις που θα παίρνανε. Δεν είναι έκτακτο αυτό. Θα έρθουν μπροστά όμως. Ναι. Που είναι βασική ενίσχυση. Δεν είναι ένα έξτρα αυτό που δίνεται. Είναι, θα το φέρετε λίγο πιο μπροστά από ό,τι θα το παίρνανε. Και αντίστοιχα. Άρα δεν είναι έξτρα αυτό. Σε σχέση με τις οφειλές και τις οχλήσεις που δέχονταν κάποιοι λίγοι, όχι πολλοί αγρότες, αλλά κάποιοι αγρότες δέχονταν οχλήσεις από εισπρακτικές εταιρείες. Είναι μια ρύθμιση. Για τις οφειλές προς τις εταιρείες ενέργειας, ουσιαστικά είναι επταετής ρύθμιση, με πάγωμα οφειλών για 2 χρόνια και με ρύθμιση όλων των οφειλών για τα επόμενα 5. Έως το 2030 δηλαδή, δίνουμε μια ανακούφιση στον αγροτικό κόσμο. Σας λένε, επειδή είπατε για το πετρέλαιο, σας λένε ότι δώστε μας την έκπτωση στην Αγγλία και όχι με το σύστημα της επιδότησης. Γιατί δεν το κάνετε, γιατί δεν αφαιρείτε ένα φόρο, ειδικά για τους αγρότες, αυτό το περιβόητο φόρο που έχουν τα καύσιμα. Για να μειωθεί κατά πάρα πολύ η. Επαναλαμβάνω ότι πρέπει εδώ να κρατάμε πάντα υπόψη. Για τους αγρότες μιλάω. Δύο αρχές. Δεν λέω για όλους, μιλάω για τους αγρότες που το. Η χώρα, σας θυμίζω, μόλις πριν από λίγους μήνες, στο τέλος του 2023, ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα. Και πανηγυρίσατε γι' αυτό. Αυτό γιατί συνέβη. Αφήστε να πανηγυρίσουν και αυτοί όμως. Ναι. Αφαιρέστε όλοι, κάτι. Όλοι πρέπει κάτι. Να πανηγυρίσουμε. Ναι, αυτό γιατί συνέβη. Συνέβη γιατί δείξαμε αξιοπιστία. Και δημοσιονομική σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Και έτσι δηλαδή, πρέπει μια χώρα. Αυτά που είπαμε ότι θα κάνουμε ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού, τα κάναμε, τα πετύχαμε και περισσότερα. Φέραμε μεγαλύτερη ανάπτυξη, πετύχαμε να έχουμε ένα μικρό πρωτογενές πλεώνασμα. Φέτος πρέπει να γίνει λίγο μεγαλύτερο. Αυτό τι μας δίνει πρόσθετους πόντους αξιοπιστίας, ώστε η χώρα να προσελκύει περισσότερες επενδύσεις. Περισσότερες επενδύσεις σημαίνει. Περισσότερες δουλειές, περισσότερα έσοδα, εντάξει, ο κράτος και μεγαλύτερη δυνατότητα να ασκήσουμε κοινωνική και οικονομική πολιτική. Είναι ένα θεωρητικό περίγραμμα που βεβαίως χρειάζεται. Που θέλω να καταλήξω. Χρειάζεται μια πρακτική εφαρμογή. Αξιοπιστία. Και σας λέω, δώστε, ας πούμε, γιατί δεν αφαιρείτε αυτό το περιβόητο φόρο που έχει το καύσιμο, αυτοί οι άνθρωποι να πέσουν και οι τιμές. Γιατί δεν βγαίνουν. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Δεν βγαίνουν, κύριε Υπουργέ. Ούτε οι κτηνοτρόφοι, ούτε οι γεωργοί. Ακούμε την αγωνία τους και ξέρουμε ότι το βασικό πρόβλημα είναι οι παράγοντες κόστους. Πώς θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα ώστε να έχει χαμηλότερο ανταγωνιστικότερο κόστος για να μπορεί να σταθεί και στις διεθνείς αγορές. Μιλάει η Ευρώπη για μια κοινή αγροτική πολιτική. Έχουν ξεσηκωθεί παντού στην Ευρώπη. Τα βλέπετε καθημερινά εδώ. Η δική μας είναι ήπια η αντίδρασή τους. Οι άνθρωποι με πολύ αξιοπρέπεια.
βγαίνουν και διαμαρτύρονται. Στην Ευρώπη καίνε, κάνουν, ράνουν, γιατί αγανακτήσανε. Και η Ευρώπη, αν θέλει να αλλάξει τα δεδομένα και στο περιβάλλον και στο πέρα, βάλει το χέρι τσέπη. Εκεί πρέπει να πιέσετε. Έχετε αυτή τη στιγμή σχέδιο να πιέσετε προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ζητάνε οι αγρότες, αναθεώρησης της ΚΑΠ, τέλος πάντων. Σας ζητάνε όμως μια παράταση εφαρμογής. Θα το κάνετε? Στην ΚΑΠ η κυβέρνηση αυτή έχει φέρει πολύ θετικά αποτελέσματα, μην το ξεχνάμε. Όχι, σας ζητάνε, σας λέω τώρα. Αν ήταν καλά τα πράγματα, θα το ζητάνε. Η νέα ΚΑΠ, χάρη στη διαπραγμάτευση που έκανε ο Πρωθυπουργός, ήρθε στα ίδια επίπεδα, χωρίς περικοπές επί της ουσίας, σε σχέση με την προηγούμενη. Αυτό είναι μια νίκη της χώρας και μια νίκη του δικού μας πρωτογενούς τομέα. Εντάξει. Οι αγρότες στην υπόλοιπη Ευρώπη γιατί βγαίνουν στους δρόμους και καίνε, όπως λέτε, και δεν συμπεριφέρονται πολύ πιο επιθετικά σε σχέση με τις δεν έχουν εδώ πέρα, δεν άνθρωποι. Διότι βλέπουν μπροστά τους να έρχονται περικοπές. Αυτό δεν συμβαίνει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε στηρίξει, όπως σας είπαμε, στοιχεία. Πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη η Ευρώπη. Και θα το κάνουμε και άλλο εμείς με βάση την καλή πορεία της οικονομίας. Όμως, επαναλαμβάνω, είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη την δημοσιονομική υπευθυνότητα, να μην απλώνουμε τα πόδια μας έξω από το πάρπλωμα, έξω από εκεί που μπορούμε. Μάλιστα. Και με βάση την καλή πορεία της οικονομίας, να είστε σίγουροι ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι θα βάλει το χέρι στην τσέπη και θα στηρίξει τους αγρότες. Όχι, μιλάω και για την Ευρώπη εγώ. Δεν μιλάω μόνο για εδώ. Μιλάω και αυτοί πρέπει να καταλάβουν ότι αλλάζουν τα πράγματα. Ναι. Τώρα, σας είπα μια πραγματική ιστορία προηγουμένως για αυτόν με τα μήλα που πραγματικά δεν βγαίνει ο άνθρωπος, θα έπαιζε και σαπίσανε. Τι να του πείτε τώρα, δεν μπορείτε να του πείτε και τίποτα. Αλλά με παίρνει ο κύριος Βάγκος. Ο αγρότης, γνωστός συνδικαλιστής, 500 χρόνια. Και κάνουμε μια συνέντευξη. Ο άνθρωπος λογικά μιλάει και στο τέλος μου λέει: να σου πω ένα παράπονο. Του λέω: ορίστε. Έχουμε πάει να πάρουμε την άδεια στο αρμόδιο Υπουργείο για τις λαϊκές αγορές να πάμε τα προϊόντα μας στη λαϊκή, να τα πουλάμε φθηνότερα, να δει και ο κόσμος μια καλύτερη, ας πούμε, και τα λοιπά, καλύτερες τιμές. Και το Υπουργείο του λέει: χάσαμε την εισήγηση. Παιδιά, θα είμαστε σοβαρό κράτος τώρα. Συγγνώμη δηλαδή. Εντάξει, τώρα αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, σας το λέω. Γιατί θέλω να το δείτε. Τα στοιχεία του ανθρώπου να μιλήσουμε. Βεβαίως, εκεί είναι γνωστό συνδικαλιστής ο κ. Βάγκος. Από τότε που ήμουν παιδί. Ίσως να μην κάνει συνδικαλισμό μόνο, να είναι πραγματική ιστορία. Μα σου λέει και ονόματα. Να μου δώσετε τα στοιχεία. Δεν μας είπε παραμύθι ο άνθρωπος. Το δω εγώ άμεσα με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. Γιατί σου λέει πήγαμε, κάναμε και η αίτηση ακόμα να εγκριθεί. Και αυτό είναι καλό, ξέρετε, ο παραγωγός να βγει στις λαϊκές αγορές. Βεβαίως είναι καλό. Δεν είναι καλό. Βεβαίως. Για να έχει μικρότερες. Πάμε στο άλλο θέμα. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Να δω τα ρολόγια. Εδώ, γιατί ξέρετε, είναι αυστηρή εδώ. Πάμε στο θέμα των καταλήψεων. Είπε μια φράση ο Πρωθυπουργός ότι οι καταλήψεις είναι ληστές. Όχι, δεν είπα αυτό. Μην παρερμηνεύουμε τίποτα. Όχι, το είπε ο κύριος Καραμέρος προηγουμένως, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο τι είπε ο κύριος Καραμέρος, να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός. Σας λέω τι μας είπε. Ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι η κατάληψη είναι μια παράνομη πράξη. Είναι. Η οποία νομιμοποιείται κατά κάποιους εντός εισαγωγικών μέσα από μια διαδικασία εκλογική ψηφοφορίας. Η οποία ελέγχεται κατά πόσο επίσης διενεργείται νόμιμα. Άρα αυτό το οποίο είπε, να μην νομιμοποιούμε ή να μην θεωρούμε ότι κάτι το οποίο προκύπτει από μια κάλπη, από μια ψηφοφορία, ότι είναι και νόμιμο και αποδεκτό. Είναι μια παράνομη πράξη. Αυτό είπε. Το ληστές το είπε, τη λέξη. Ξέρω, δεν θυμάμαι ακριβώς τι είπε. Την είπε, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εσείς θεωρείτε ότι παρανομούν οι νέοι. Επειδή και εσείς νέος άνθρωπος είστε, δεν είστε. Μεσήλικας. Μεσήλικας, ναι, εντάξει. Εντάξει, νέος είστε. Ξέρετε ότι η νεολαία πάντα είναι αυτή που πάει μπροστά τα πράγματα. Πάντα συνέβαινε αυτό από το Μάη του 68, ακόμα και από τη Γαλλική Επανάσταση. Και τώρα και στο Πολυτεχνείο και σε άλλες χώρες του κόσμου. Μήπως πρέπει να φουγκραστείτε περισσότερο τους νέους σε αυτό που λένε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για τα μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά πανεπιστήμια. Την κοινωνία φουγκραζόμαστε και προχωράμε σε αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση. Η κοινωνία κατά 60 έως 70% λέει ότι είναι θετική και επικροτεί αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση. Και επαναλαμβάνω, εδώ δεν μιλάμε μόνο για μη κρατικά πανεπιστήμια. Το νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει θα στηρίζει επί της ουσίας τα 3/4 του αφορούν την ουσιαστική στήριξη και απελευθέρωση του δημόσιου πανεπιστημίου δηλαδή, από τα δεσμά της γραφειοκρατίας. Δηλαδή πώς θα μπορούν με μεγαλύτερη ανεξαρτησία και αυτονομία τα πανεπιστήμια, οι διοικήσεις και οι καθηγητές να αξιοποιούν τους πόρους για την έρευνα. Πώς θα ψηφιοποιηθούν, πώς θα γίνουν paperless. Δεν θα έχουν δηλαδή αυτή την γραφειοκρατία που αναφέρατε πριν με το παράδειγμα του αγρότη που θέλει να πάει στις λαϊκές. Πώς θα μπορέσουν να κάνουν συνεργασίες με ξένα πανεπιστήμια, τα οποία θα μπορούσαν να κάνουν κοινά, μεικτά, μεταπτυχιακά ή διδακτορικά στην Ελλάδα. Πώς θα συνεργαστούν καλύτερα με τον ιδιωτικό τομέα, με τις επιχειρήσεις, να κάνουν για παράδειγμα βιομηχανικά διδακτορικά.
Να θυμίσω επίσης εδώ ότι τα τελευταία 4 χρόνια, το 18, ο προϋπολογισμός των δημόσιων πανεπιστημίων ήταν στα 92 εκατομμύρια ευρώ. Έχει κάνει και πάει 35, στα 133 εκατομμύρια. Το είπα νωρίτερα κι εγώ. Επίσης, το ΠΟΥΔΟΕ, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από 130 εκατομμύρια ευρώ περίπου, έχει πάει στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Επιπρόσθετα, έχουμε εξασφαλίσει πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ κοντά στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά στα δημόσια πανεπιστήμια πηγαίνουν, στη στήριξη των φοιτητών και των καθηγητών. Ναι, για μας η δημόσια εκπαίδευση είναι ο βασικός μάντας κοινωνικής κινητικότητας και ανόδου. Ναι. Δεν αλλάζει αυτό. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να κλείσουμε και μια ιστορική εκκρεμότητα και ανορθογραφία που υπάρχει, το ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν επιτρέπει τη λειτουργία και μη κρατικών πανεπιστημίων. Ένα λεπτό. Η Ελλάδα όμως έχει ένα σύνταγμα, το οποίο με αυτό το τρίκ του άρθρου 28 πάτε να το ξεπεράσετε. Όχι, αυτό είναι. Με κανένα τρίκ να ξεπεράσει. Εντάξει τώρα, κύριε Σκέρτσο, είναι μια τρίπλα. Και, γιατί το άρθρο 16 είναι σαφές. Από την εποχή του βασικού μετόχου, αυτό το οποίο έχουμε όλοι κατανοήσει, είναι ότι το Σύνταγμα ερμηνεύεται όχι στατικά ή ιστορικά, αλλά με βάση τη δυναμική εξέλιξη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και νομολογίας. Όχι, το Σύνταγμα είναι Σύνταγμα, κύριε Υπουργέ. Δεν μπορεί να αλλάξει. Είναι στην πέτρα αυτό. Το Σύνταγμα δεν λέμε ότι αλλάζει. Εντάξει. Το Σύνταγμα όμως είναι ένα ζωντανό κείμενο. Και ερμηνεύεται επίσης με άλλη αναφορά σε άρθρο το οποίο λέει ότι το κοινοτικό ευρωπαϊκό κεκτημένο είναι αυτό το οποίο υπερισχύει προκειμένου να βοηθήσουμε την ουσιαστική ένταξη και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της χώρας. Ερμηνεύεται συνδυαστικά με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αυτό λέμε. Εγώ δεν σας λέω να μην τα κάνετε. Εγώ σας λέω όμως ότι πρέπει να ξεπεραστούν αυτά τα ζητήματα, ούτως ώστε και οι νέοι άνθρωποι να δουν. Μα εμείς περισσότερες ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους θέλουμε να δώσουμε. Αντί να φεύγουν στο εξωτερικό, όσοι δεν μπορούν να μπουν στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Μα το βασικό επιχείρημα που λένε, ξέρετε ποιο είναι, ότι το κάνεις αυτό, το κάνετε δηλαδή, το κάνει, λέει η κυβέρνηση αυτό, γιατί το κάνει για αυτούς που έχουν. Κύριε Χατζή, υπάρχει μια θεμελιώδης αντίφαση εδώ πέρα. Αυτό είναι. Αυτοί που δήθεν παλεύουν για το δημόσιο πανεπιστήμιο το κρατάνε κλειστό. Ενώ εμείς θέλουμε ανοιχτό πανεπιστήμιο. Πείτε μου εσείς τι άκρη βγάζετε. Τώρα εντάξει, συμβαίνει τώρα. Δηλαδή με το. Δεν καταλαβαίνω πώς παλεύουν για το δημόσιο πανεπιστήμιο με καταλήψεις, κρατώντας το κλειστό και στερώντας την πρόσβαση στη γνώση από τους πιο φτωχούς συμπολίτες μας. Πρέπει κάποια στιγμή η αριστερά να τα λύσει αυτά τα θέματα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε. Εγώ ευχαριστώ. Θα μας δοθεί πάλι η ευκαιρία κάθε φορά που έχουμε κάποια κεντρικά ζητήματα, δηλαδή, γιατί γι' αυτά ενδιαφερόμαστε να μάθουμε. Χαίρομαι πάντα να συζητάω μαζί σας. Ναι, και εγώ χαίρομαι, αλλά να μου απαντάτε και σε κάποιες ερωτήσεις. Δεν απάντησα. Με τον υπουργό που έκανε την πάπια με την Νεστλέ, δεν μου απαντήσατε. Όχι, να σας απαντήσω. Εκεί δεν μου απαντήσατε. Άργησε να το δει. Μα εδώ πέρα πήραμε μέτρα για το βρεφικό γάμο. Μετά. After. Λοιπόν, ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε κοντά σας αύριο το βράδυ, ώρα 8:30. Γεια σας.